τα οποία επιτελούνται με τις πρεσβείες των νεοφανών μαρτύρων Ραφαήλ, Νικολάου και Ειρήνης, των νεοφανών μαρτύρων της πίστεώς μας, έρχονται να επιβεβαιώσουν και να επιμαρτυρήσουν ότι ζει Κύριος ο Θεός και ότι οι Άγιοι έχουν την σφραγίδα της χάριτος του Παναγίου Πνεύματος. Έρχονται να επιμαρτυρήσουν ακόμα ότι οι πρεσβείες τους και η παρησία την οποία έχουν προς τον Θεό επιτελεί τα θαύματα. Ο Κύριος της δόξης θεραπεύει με τις δικές τους τις πρεσβείες. Άλλον ο Θεός τον θεραπεύει σωματικά και άλλον τον θεραπεύει πνευματικά. Εκείνο όμως που προέχει είναι ότι ό,τι κάνει ο Θεός το κάνει πάντοτε λίαν καλός, σοφώς επενεργεί. Τα πάντα αποσκοπούν στο συμφέρον του ανθρώπου και τα πάντα κατατείνουν στο πώς θα βοηθηθεί ο άνθρωπος για να κατακτήσει την βασιλεία του. Όποιον ο Θεός θεραπεύει, είτε σωματικά, είτε ψυχικά, τον χρεώνει. Είναι σαν να του λέγει, εγώ σε βοήθησα, σε θεράπευσα, εσύ βάδιζε την οδόν που οδηγεί στην βασιλεία μου. Πάψε να αμαρτάνεις. Άλλαξε τρόπο ζωής, άλλαξε πορεία. Η μετάνοια πρέπει να είναι το μέλημά σου. Όποιον δεν τον θεραπεύει, με τα παθήματά του, με τις ασθένειές του, με τις αδυναμίες του, έρχεται ο Θεός και τον εξιλεώνει και τον συγχωρεί και τον ξεχρεώνει, αποβλέποντας και πάλι στο αιώνιο συμφέρον του. Είμαι υποχρεωμένος να αναφερθώ σε μια συνταγή η οποία περιέχεται μέσα στο βιβλίο του Σοφού Σιράχ. Αναφερόμενος στην περίπτωση κάθε ανθρώπου που πάσχει και υποφέρει, του λέγει, «Παιδί μου, αποκατάστησε την αδικία που έχεις κάνει, βοήθησε εκείνον τον οποίον έχεις αδικήσει και κατόπιν απευθύνσου στο Θεό για να σε συγχωρέσει, να σε βοηθήσει και να σε θεραπεύσει». Και συνεχίζει, «Τις ασθένειές σου, τις αρρώστιες σου, μη τις παραμελείς, αλλά προσευχήσου στον Θεό και εκείνος θα εισακούσει τα αιτήματά σου και θα σε θεραπεύσει». Το πρώτο που έχουμε να κάνουμε όταν μας επισκέπτεται η ασθένεια είναι να παρακαλούμε τον Κύριο και να κάνουμε προσευχή. Αλλά πρέπει να μάθουμε να κάνουμε προσευχή και πρέπει να δίδουμε όλο τον εαυτό μας στον Κύριο. Να μην διασπόμεθα δεξιά και αριστερά, αλλά να βγαίνει μέσα από την καρδιά μας η προσευχή για να εισακουστεί από τον Κύριο. Όταν παραθεωρούμε τον Θεό, όταν δεν τον έχουμε ενώπιόν μας, δεν μπορούμε να το απευθύνουμε τα αιτήματα που θέλουμε για να εισακουστούν, διότι ασεβούμε απέναντί του όταν δεν συγκεντρωνόμεθα, όταν δεν βλέπουμε τον εαυτό μας πόσο άθλιος και πανάθλιος πολλές φορές είναι, πόσο αμαρτωλός, εις τρόπον ώστε να ζητήσουμε από εκείνον το έλεος του. Αν έχεις αδικήσει, παράτησε την αδικία. Δεν είναι απλή μετάνοια ή μεταμέλεια να πας και να πεις «Ωχ, αδίκησα αδελφέ μου». Πρέπει να αποκαταστήσεις την αδικία. Πρέπει να επανορθώσεις το κακό που έχεις διαπράξει.
κάνε το σωστό και καθάρισε την καρδιά σου από την αμαρτία. Και τότε, μόνο τότε, πήγαινε και πρόσφερε θυσία στο Θεό. Προσφέροντας την θυσία, θα περιμένεις την απάντηση του Θεού. Θα ρωτήσει κάποιος, καλά τι θυσία πρέπει να κάνουμε. Η Θεία Λειτουργία είναι το α και το ω, είναι η θυσία εκείνη που ξεπλένει τις ντροπές του πλανήτη μας. Πάρε λοιπόν αδελφέ μου το πρόσφορο, το κρασί, το λάδι, τα μελισσοκέρια, το θυμίαμα και τα καρβουνάκια και πήγαινε στο ναό του Θεού και ζήτησε να γίνει μία λειτουργία στο όνομα του Πάσχοντος αδελφού σου. Τότε να ξέρεις, όταν θα μνημονευτεί το όνομά του, του προσφέρεις τη μεγαλύτερη βοήθεια. Και εκείνος πρέπει να γνωρίζει ότι είναι χρέος και καθήκον να απευθυνθεί στο Θεό πρώτα και να ζητήσει την βοήθειά του. Κατόπιν, αν δεις ότι ο Θεός δεν απαντά ή αν δεν πάρεις το μήνυμα του ουρανού καθιονδήποτε τρόπο, πρέπει να πας στο γιατρό. Ο Κύριος έχει ορίσει και τον γιατρό στο λειτουργήμά του. Και δεν πρέπει να φύγει από κοντά σου ο γιατρός, γιατί σου είναι χρήσιμος. Εξάλλου υπάρχουν περιπτώσεις που η θεραπεία σου οφείλεται αποκλειστικά και μόνον στα χέρια του γιατρού. Αλλά και αυτοί στον Θεό θα απευθυνθούν και θα ζητήσουν την βοήθεια και την ενίσχυσή του για να σου φανούν χρήσιμοι και ωφέλιμοι. Για να μπορέσουν να θεραπεύσουν τον πόνο και να σώσουν την ζωή σου. Εκείνος που αμαρτάνει εναντίον του πλάστη, του Δημιουργού και Θεού του, εκείνος, λέει ο σοφός Ιράχ, αξίζει να αρρωστήσει και να έχει την ανάγκη του γιατρού. Έρχεται η σοφία του Σιράχ να τοποθετήσει τα πράγματα στη σωστή τους διάσταση. Εμείς, εκείνο το οποίο θα λέγαμε, είναι ότι το νουν του Κυρίου δεν μπορεί κανείς να τον διαγνώσει. Το πότε θα κάνει το θαύμα και πότε δεν θα το κάνει και για ποιο λόγο θα το κάνει ή δεν θα κάνει αυτή την ευεργεσία στον άνθρωπο. Ο Θεός πάντοτε ευεργετεί και με την παρουσία της ασθένειας ευεργετεί και απαλλάσσει τον άνθρωπο και τον ξεχρεώνει, αλλά και με την θεραπεία. Είναι αποκλειστική και μόνη αρμοδιότητα του Θεού. Οι Άγιοι πρεσβεύουν, παρακαλούν και ο Θεός, εισακούοντας τα αιτήματά τους, δίδει την απάντηση. Η απάντηση στα μάτια τα δικά μας πολλές φορές είναι δυσδιάκριτη. Και είναι δυσδιάκριτη διότι ο πεπερασμένος νους του ανθρώπου δεν μπορεί να διεισδύσει στον πανυπερτέλειο νου του Θεού. Ήθε ο αρχηγός και τελειωτής της πιστεώς μας, ο Θεάνθρωπος Ιησούς Χριστός, να επιδαψιλεύει σε όλους τους ανθρώπους την χάρη Του με τις πρεσβείες της Κυρίας Θεοτόκου, των νεοφανών μαρτύρων και όλων των Αγίων αδελφοί μου. Αμήν. Καταρχάς, σας καλωσορίσω εδώ στο Επισκοπείο. Έχω τη χαρά να σας ξαναβλέπω σύντομα μετά τη γιορτή του Αγίου Άνου που σας είδα στο Φανό, από όπου είναι και η καταγωγή σας. Και θα ήθελα να αναφερθώ στην διάσωση της Κατερίνας Τσοτοπούλου Τριανταφύλου
της κόρης σας, που είναι στο κέντρο που κάθεται μεταξύ σας, μητέρας δύο παιδιών, η οποία σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα έπαθε κρανιογκεφαλική κάκωση και οδηγήθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο του Παπα-Νικολάου. Θα ήθελα να μας πείτε τώρα την κατάσταση της Κατερίνας και κατόπιν την επέμβαση των Αγίων για τη σωτηρία της. Έχετε το λόγο. Σας ακούμε. Λοιπόν, μάθαμε ότι έπαθε τροχαίο η κόρη μας και την έχουν στο Παπα-Νικολάου. Πήγαμε εμείς στο Παπα-Νικολάου να ρωτήσουμε πώς είναι. Οι γιατροί μας είπαν είναι τελειωμένοι. Πάντε στο σπίτι, θα σας ειδοποιήσουμε να έρθετε να την πάρετε. Γιατί δεν έχει ζωή. Δύο κομμάτια στη μέση να μας τη φέρνετε, όχι με αυτό το κεφάλι. Το κεφάλι της, άμα πάρεις ένα αυγό και το ζουλήξεις μέσα στη φούχτα σου, γίνεται αυγό. Δεν γίνεται. Αυτό το είπε ο γιατρός. Ναι, έτσι γίνεται, είναι και το κεφάλι της. Εμείς αγωνία, στεναχώρια, πέθανε το παιδί μας, εργοτή. Αλλά εκεί στο τροχαίο βρέθηκε ο τροχονόμος Τσακίρης λέγεται, Δημήτριος. Είχε λαδάκι του Αγίου Ραφαήλ, το καδίδι, μπουκαλάκι. Και το έβγαλε το λαδάκι και πήγε την προσευχήθηκε. Άι Ραφαήλ μου. Τη σταύρωσε. Τη σταύρωσε. Άι Ραφαήλ μου, κρίμα τέτοια κοπέλα να σκοτωθεί. Κάντε να καλά, αλλά τη σκέπασε με το σεντόνι, γιατί είναι σκοτωμένη. Το μάθαμε, εμείς πήγαμε στο νοσοκομείο. Πού είχε χτυπήσει. Στα διόδια, στα μάλγαρα, έσκασε το λάστιχο της, κλάταρε και την πέταξε πίσω από τον Παυρίτ και πήγε και χτύπησε σε μια πέτρα επάνω και έφυγε όλο το κρανίο. Τα μυαλά από έξω. Οι μύγκοι στο κεφάλι πετάχτηκαν έξω. Ναι. Στα χώματα. Χώματα, πέτρες, ξερά χόρτα, μέσα στον Ιούνιο ήταν, μέσα στη ζέστη. Ως και σαλίγκαρο κόλλησε, λέει, πάνω στο μυαλό της. Ύστερα μας το είπε ο τραυματιοφόρος που την πήγε. Αυτή ήταν σκοτωμένη, λέει. Πώς γίνεται. Υπήρχε κίνδυνος σιψεμίας, επομένως. Ναι. Μετά από όλα αυτά. Και που λες, εμείς παρακαλούσαμε το. Και εμείς πέσαμε στον Άγιο Ραφαήλ, ήρθαμε στο μοναστήρι στη Γρίβα, κάναμε θεία λειτουργία. Εκεί ήταν η κυρία Μαρία, η Τσολάκη, μας λέει: πάρτε τρία κεριά, φέρτα μου. Θα τα ανάψω εγώ απόψε, θα κάνω μια προσευχή και όλα καλά θα πάνε. Εν τω μεταξύ την έδωσα εγώ τα κεριά την κυρία Μαρία, αυτή προσευχήθηκε. Κυριακή ήταν, τη Δευτέρα πάει άντρας μου στο νοσοκομείο. Κάνατε νωρίτερα λειτουργίες στον Άγιο Επάνω. Κάναμε τρεις φορές. Τρεις Κυριακές πηγαίναμε και κάναμε τρεις θείες λειτουργίες. Και πηγαίνατε τα δώρα σας. Ποια ήταν τα δώρα σας. Τα δώρα μας, τα κεριά μας, το πρόσφορο, το λάδι, το κρασί, θυμία, μακαρβουνάκι, όλα τα πηγαίνουν. Αυτά είναι τα δώρα. Α, μπράβο. Αυτά. Για να γίνει η Θεία Λειτουργία. Εν τω μεταξύ πάει ο μπαμπάς της τη Δευτέρα και έρχεται με μια χαρά. Θεοδώρα, η Κατερίνα άνοιξε το μάτι. Στην τρίτη Θεία Λειτουργία, πώς τέλειωσε. Εν τω μεταξύ μας είχαν πει, το Σαββάτο πήγαμε στο νοσοκομείο και μας είπαν οι γιατροί, έκανε σήμερα και πυρετό και είναι το τελευταίο. Το τέλος της είναι. Και όμως τη Δευτέρα που πήγε ο πατέρας της, τη βρήκε με ανοιχτό το μάτι. Το άλλο μάτι. Ναι, και ανάπνεε, τη βγάλανε από τα μηχανήματα και ανάπνεε μόνη της. Όταν ήρθε και με το είπε, εγώ τρελάθηκα. Φώναζα, έκλαιγα, τσίριζα, πω από τι από συγκίνηση, δεν ήξερα τι να κάνω. Όλα καλά πήγε. Κάναμε τρεις θείες λειτουργίες, η Κατερίνα συνήλθε, βγήκε από την εντατική, την πήγανε στην νευροχειρουργική, εκεί την προσέφανε. Πόσες μέρες κάτσε στην εντατική. Στην εντατική 18 μέρες. 18 μέρες. 18 μέρες. Άλλοι που ήταν πιο ελαφριά, πιο πολλές μέρες καθόντουσαν και εμάς σε 18 μέρες βγήκε από την εντατική. Ενθυμίστε τι είπε ένας γιατρός Παπα-Νικολάου που είχε έρθει πάνω στο μοναστήρι που ήμουν και εγώ παρόν. Ναι. Ότι είχαμε τρία πτώματα. Την άλλη φορά που πήγε, από τα τρία πτώματα που σας έδειξα, η μεσαία η Τσοτοπούλου σηκώθηκε. Λάζαρος έγινε, σηκώθηκε και έφυγε. Και το είπαν οι γιατροί ότι αναστήθηκε ο ένας Λάζαρος. Ο Φυλαχτάκης χτύπησε το χέρι του πάνω στο τραπέζι και λέει, διευθυντής της νευροχειρουργικής, λέει, η Τσοτοπούλου μας έκανε άνω κάτω, λέει. Μεγάλο θαύμα αυτό, λέει. Πώς το είπα ακριβώς, κύριε Χρήστο. Τα βιβλία μας, τα επιστημονικά, η Τσοτοπούλου τα έχει βγάλει άχρηστα. Δεν ήταν άνθρωπος για ζωή. Κι όμως αναισθήθη και ζει. Αλλά με τέτοιο εγκεφαλικό δεν έχει ζήσει άνθρωπος.
Το μάτι. Το μάτι το ένα είχε κατέβει χαμηλά, είχαν σπάσει όλα αυτά. Ήταν στο σαγόνι το ένα το μάτι. Με τις επεμβάσεις που κάναν, σηκώσαν, πήγαν το μάτι, το δέσαν τώρα. Αυτή επιστημονικά είναι δυνατό πώς. Τώρα βλέπεις το μάτι το άλλο. Βλέπω. Πεντακάθαρα. Ούτε κόκκινο. Και από τα δύο μάτια. Τι έγινε, ο Άγιος το πήρε και το κόκκινο από το μάτι. Και το κόκκινο εξαφανίστηκε από το μάτι. Ένα πράγμα δηλαδή. Με τα τάφτα τι περιπέτεια παρουσιάστηκε. Μετά από εκείνο πήγε στην πνευμονολογική, πόσο καιρό την είχαν εκεί. 4 μήνες έκατσε στο νοσοκομείο. Μετά στο τέλος πια τη βάλα στην αυτοχειρουργική, εκεί ανοίξανε το μάτι της, το πήγανε στη Θέστορα, τι κάνανε, τι βάλανε. Ούτε κόκαλο έχει, ούτε τίποτα, συνήρθε μια χαρά. Εν τω μεταξύ είχε σπάσει από το εγκέφαλο μέσα μια αρτηρία και έτρεχε υγρό από τη μύτη της. Δεν μπορούσε ούτε να φάει ούτε να πιει νερό. Αφού βούλωνε τη μύτη της για να φάει, για να πιει νερό, λέει ο γιατρός τι είπε. Ο γιατρός λέει αυτό είναι πολύ επικίνδυνο, λέει. Πρέπει να τη ξαναβάλουμε, λέει, στο χειρουργείο. Γιατί ήταν επικίνδυνο, σας εξήγησε. Θα στεγνώξει, λέει, το μυαλό της, θα τελειώσει όλο το υγρό και θα πεθάνει. Την έβαλαν ξανά μέσα στο χειρουργείο. Και που δύσκολα είναι, λέει, αυτό το, να το βρούμε. Γιατί έχει το εγκέφαλο πολλά. Εκατομμύρια. Και ναι, όμως το βρήκανε, το κολλήσανε, τη βγάλανε από το χειρουργείο, τη φέραν στο κρεβάτι της, είπαν στις νοσοκόμες δεν θα την κουνήσετε καθόλου. 10 μέρες θα είναι έτσι ακίνητη. Το μέτωπο της είναι πλαστικό. Ναι, έφυγε όλο το μέτωπο, ξένο κρανίο έχει. Και μετά από 10 μέρες τη σηκώσανε και τρέμανε οι νοσοκόμες. Σαν καζί την κάνουν βόλτα στο χολ μέσα. Να δούμε θα τρέξει ξανά. Και όμως δεν έτρεξε. Πήγαν στο φυλακτάκι στον διευθυντή της νευροχειρουργικής και τον είπανε μια χαρά είναι η Κατερίνα. Μπράβο, λέει ο διευθυντής. Κατερίνα, λέει, την επιστήμη την έφερε άνω κάτω, λέει. Μεγάλο θαύμα αυτό, λέει. Τέτοιο θαύμα, λέει, μπράβο. Ένα βράδυ ο Νικηφόρος ήταν στο σπίτι. 1, 2, 3 δεν θυμάμαι. Τα παιδιά κοιμώντους ήταν. Και όπως καθόντανε, βλέπει... Ο Νικηφόρος ο άντρας σου. Ναι. Ο άντρας. Μάλιστα. Βλέπει έναν ψηλό κύριο μέσα στο σπίτι με μια άσπρη ποδιά και το χέρι του να το έχει έτσι. Ήρθα, λέει, να σας ευλογήσω. Καλά, λέει, πώς μπήκες μες στο σπίτι μου. Εγώ, λέει, μπαίνω σε όλα τα σπίτια. Η γυναίκα σου θα γίνει καλά. Λέει, πού ξέρεις τι έχει η γυναίκα μου. Εγώ, λέει, το ξέρω. Πήγε να ανάψει το φως. Μην τα ανάβεις, λέει, το φως. Και ο Νικηφόρος εκείνη την ώρα το άναψε το φως και χάθηκε ο άνθρωπος. Πώς, τι αισθάνθηκε ο σύζυγος, τι σου είπε. Δεν φοβήθηκε, δεν ξαφνιάστηκε. Όχι. Το πρωί πήρε τη μαμά μου τηλέφωνο. Μαμά, λέει, αυτό και αυτό και αυτό και αυτό. Μην τα λες σε μένα, λέει, πάρε να τα πεις, λέει, στον Πάτερ Βυσσαρίωνα. Και πήρε και του τα είπε. Και λέει ο Πάτερ Βυσσαρίωνα, δε χαίρεσαι, λέει, ο οικογενειακός σας φίλος είναι, λέει. Ακριβώς έτσι. Και μας το είχε πει τότε και λέει ο Άγιος Ραφαήλ είναι οικογενειακός σας φίλος, το χρόνο μια φορά θα πηγαίνετε και θα προσκυνάτε. Μέχρι τώρα κάθε χρόνο πηγαίνατε. Στη Μυτιλίνη. Στη Μυτιλίνη. Έτσι πρέπει. Δεν πήγαμε φέτο και το έχω κάνει. Να σας αξιώσει ο Θεός να πάτε. Θέλω σας παρακαλώ να μου πείτε για την περίπτωση του ματιού της Κατερίνας και του σαγωνιού. Μας είπαν οι γιατροί, όπως είχε σπάσει το μάτι της αυτό το κόκαλο το στρόγγυλο, είχε κρεμάσει το μάτι της εδώ. Και έχει κόκαλο καρφωμένο και έχει χάσει το φως της, μας είπαν οι γιατροί. Και εμείς λέμε να ζήσει και ας είναι με ένα μάτι. Μας πειράζει, μόνο να ζήσει. Εν τω μεταξύ, τη βάλαν στην αυτοχειρουργική, είχε σπάσει, ήταν σπασμένο και το σαγόνι της, είχε δέσει στραβά. Τη βάλανε, ανοίξαν το μάτι της, τη βάλανε, δεν ξέρω, το σηκώσανε. Ούτε κόκαλο έχει, ούτε ο Άγιος πήρε και το κόκαλο. Γιατί κάθε μέρα τη σταύρωνα εγώ με το Αγίου Ραφαήλ το λαδάκι. Έφυγε και το κόκαλο μέσα από το μάτι. Μετά το σαγόνι το σπάσανε, το φτιάξανε και τρώει μόνη της. Τώρα πώς είσαι, Κατερίνα, για να μας πεις, εσύ αισθάνεσαι καλά? Σίγουρα. Αισθάνομαι μια χαρά. Χαίρομαι τα παιδιά μου και τα εγγόνια μου. Τα χαίρομαι. Αφού με λένε μερικές. Καλά, λέει, τέτοιο τροχαίο, λέει, και δεν την άφησε καν. Κι όμως δεν την άφησε. Μόνη της στην αγορά πηγαίνει, ψουνίζει, κάνει, μαγειρεύει. Τι άλλο θέλουμε.
Τι άλλο θέλουμε. Οδηγεί και αυτοκίνητο. Οδηγεί και αυτοκίνητο. Οδηγεί και αυτοκίνητο. Πήρε μια μέρα από το σπίτι στο αυτοκίνητο και ήρθε να μας δει μετά αυτό. Όταν την είδα, καλή λέω, τι έκανε. Γιατί λέει. Συμπτωματικά βρέθηκε και ένας γιατρός στο μέρος του ατυχήματος και λέει το τροχονόμο. Την πρώτη φορά. Την πρώτη φορά. Μάλιστα. Και λέει το τροχονόμο. Αφήστε την, λέει, μην την παιδεύετε. Στεγνώνει ο εγκέφαλος. Τελειώνει, λέει. Φεύγει το υγρό. Μισή ώρα. Και έχει ζωή. Μισή ώρα ή έχει ή δεν έχει. Κι όμως όλα αυτά ξεπεράστηκαν με την χάρη των Αγίων. Δόξα τω Θεώ. Γιατί άλλο μπορώ να πω. Είναι κάτι που δεν το περιμέναμε κι εμείς. Κι όμως μας ήρθε δώρο. Ερθυμούμε τον τροχονόμο που ήρθε πάνω στο μοναστήρι όταν είδε την εξέλιξη της κατάστασης της Κατερίνας και ήρθε και μας έφερε το μπουκαλάκι από το οποίο έβαζε το λαδάκι. Είχε πάρει πάνω από το καντήλι του Αγίου και μας το έδειξε. Και το έχω, λέει, πάντοτε μέσα στο αυτοκίνητο τις τροχές και όταν βλέπω τέτοιες περιπτώσεις παίρνω το λαδάκι και σταυρώνω όλους τους ανθρώπους που χτυπάνε και επικαλούμε τη χάρη του Αγίου να επέμβει. Και πραγματικά με πολλή συγκίνηση μας διηγήθηκε το πώς αντίκρισε την Κατερίνα με τους μήγκες του εγκεφάλου πεταμένους έξω, το οστούν του μετόπου είχε θρυψαλιστεί και είχε εξαφανιστεί και πράγματι ομολογούσε και ο ίδιος τη χαρά του που την είδε ζωντανή και μέχρι τώρα, όπως λέει ο κύριος Χρήστος εδώ πέρα, έχουν επισκέψεις και απολαμβάνει πραγματικά την χαρά βλέποντας να ζει η γυναίκα εκείνη που κανείς δεν της έδιδε ελπίδα ζωής. Ελπίδα. Κανένας δεν έλεγε ότι θα ζήσει. Συμπτωματικά στο μοναστήρι του Αγίου Ραφαήλ μία Κυριακή, γιατί τακτικά πάμε κάθε Κυριακή εκεί. Εκκλησιάζεται. Συμπτωματικά έτυχε να περάσουν για προσκύνημα οι τραυματιοφορείς που πήραν την κόρη μου και την πήγαν στο νοσοκομείο. Επειδή στα φυλάδια μέσα είναι γραμμένο το θαύμα, όταν το είδανε, οι άνθρωποι μείναν έκπτοι και λέγανε «Καλά, αυτή η κοπέλα ζει, εμείς την πήραμε αυτή να πεθαμένει και ζει». Και ήρθαν τα παιδιά και τα γνωρίσαμε και αυτά από κοντά. Θαύματα είδαμε πολλά γερόντα. Με το αυτοκίνητο είχαμε τρακάρει εμείς. Πριν 3 χρόνια, 4, είχε πεθάνει ένα ψάκι μου και πηγαίναμε για μνημόσιο. Τρακάραμε έξω από το βαθύλακο. Έρχονταν ένας μετανάστης Τούρκος από Γερμανία, πήγαινε για Θεσσαλονίκη, έρχονταν εμείς φεύγαμε έξω. Εμείς πηγαίναμε. Αλλά έκανε αντικανονική προσπέραση. Τζιπ είχαμε εμείς. Τζιπ είχε και αυτός. Δυνατά αυτοκίνητα και τα δύο. Πλαγιομετωπική σύγκρουση. Μάλιστα. Εγώ έμεινα εκεί στον τόπο, διάλυσα το αυτοκίνητο. 13.500 ζημιά και τόσο δεν χτυπήσαμε πουθενά. Αυτό έγινε πρωί, γύρω στις 7 η ώρα, το φανό πηγαίναμε. Ένας φίλος του γιού μου, οικογενειακή φίλη, παίρνει το γιο μου τηλέφωνο και του λέει «Αλεκό, ο γιος μου Αλέξανδρος λέγεται. Αυτό το παιδί λέγεται Κατζόρης Βασίλειος. Μένει στον Εύωσμο. Φίλοι οικογενειακοί. Πατέρα σου λέει, τι, μήπως πάθαν τίποτα. Ναι, λέει, τρακάρανε. Εσύ που το ξέρεις. Άκου. Έτυχε να βρίσκουμε, λέει, στο σημείο του τροχαίου και να στεναχωριέμαι. Ότι σκοτωθήκατε, το αυτοκίνητο ήταν διαλυμένο. Μέσα στο αυτοκίνητο, εγώ, η Κατερίνα, η γυναίκα μου η Θεοδώρα και η εγγονή μου η Θεοδώρα, το γιο μου το παιδί. Και βγήκαμε όλοι ζωντανοί από μέσα. Και λέει ο Βασίλης αυτός, παρουσιάστηκε μία μαυροφερεμένη γυναίκα, ήταν στον τόπο του ατυχήματος. Λέει μη φοβάσαι, μη φοβάσαι. Εγώ τους προφύλαξα. Καλά, εσύ ποια είσαι, λέει, και τους προφύλαξες. Είμαι η Παναγία στην Αγιά σου.
Πω, Παναγία της Αγίας. Τι τριγωνόρδια σηκώνεται. Και αυτός είναι άθρησκος, δεν πάει στην δεν εκκλησία. Δεν πάει στις εκκλησίες. Ούτε την Ιτιλίνη ξέρει, ούτε τον Άγιο Ραφαήλ ξέρει, ούτε την Αγιά σου. Έτσι και έτσι με είπε λέει στο γιο μου. Υπάρχει λέει καμιά Παναγία Αγιά σου. Είχαν πάει όλοι μας την πρώτη χρονιά, ο γιος μου Αλέξανδρος, η γυναίκα, τον Νικηφόρος, η Κατερίνα, είχαν πάει και πήγαν προσκυνήσαν την Παναγία Αγιά σου. Και λέει υπάρχει λέει, και με είχε φέρει και μια εικόνα ο γιος μου τότε πριν 14 χρόνια και την έχω. Λέει υπάρχει λέει στη Μυτιλίνη Παναγία Αγιά σου. Και πήρε την πληροφορία εκείνος που δεν είχε καμιά σχέση με την Εκκλησία. Δεν είχε καμιά σχέση και με την Παναγία της Αγιά σου. Και είδε την Παυροχώρα. Γιατί κάθε χρόνο που πάμε προσκυνάμε και την Παναγία Αγιά σου. Μας βοήθησε και εκείνος το τραχέα η Παναγία Αγιά σου. Δεν πάθαμε τίποτα. Τα μάξι μας κόλλησε κάτω, τρίψαλα έγινε. Και ο Τούρκος, αυτός έφυγε. Καλέσαμε τροχέα και λέει ο τροχονόμος, τι πάθατε, ποιος σας τύπησε. Λέει ο Χρήστος, δεν ξέρω, μας τύπησε κάποιος και έφυγε. Εσείς τέτοια ζημιά και αυτός πώς έφυγε, δεν έπατε ζημιά. Αυτός επειδή σε έτρεχε, σύρτηκε 200 μέτρα, πήγε και έπεσε μέσα στο χαντάκι. Λέει, εκεί μέσα στο χαντάκι έχει ένα τσίπ, πώς σας τύπησε αυτό. Λέμε δεν ξέρουμε, δεν πρόλαβαμε να το δούμε. Κατερίνα έλεγε κόκκινο, η εγγονή μου έλεγε άσπρο αυτοκίνητο. Εκείνο ήταν ένα τσίπ μεγάλο, μας τύπησε και σύρθηκε και έφυγε και έπεσε μέσα στο χαντάκι. 13.500 ζημιά και τόσο, μόνο ο Χρήστος κάτω, όπως πάτησε το φρένο, το δάχτυλο του κάταγμα έπαθε και εκείνο μετά το κατάλαβε. Εκείνη την ώρα μια χαρά είμαστε, βγήκαμε μια χαρά μέσα από τα μάτια. Σόι και Αυλαβής. Η Παναγία Αγιά. Η βοήθεια της Παναγίας, δόξασμένο το όνομά της. Και ο Τούρκος έσπασε το πισινό διαφορικό, διάλυσε το διαφορετικό του. Αλλά το αυτοκίνητο, επειδή ήταν στημένο μπροστά, δεν είχε καμιά βλάβη, πήγε και σταμάτησε δίπλα στο δρόμο. Ο ίδιος τι έπαθε. Δεν έπαθε τίποτα ούτε αυτός. Τίποτα. Και όταν ήρθε κοντά μου, επειδή ξέρω και τα τουρκικά, μιλάγαμε. Λόγω. Έξι παιδιά έχω κι εγώ. Ο Θεός και εσένα σε φύλαξε και μαζί. Η Παναγία, έτσι, έτσι. Έτσι. Ακούς, αυτό τι σε λέει. Παναγία, γεια σου, από τη Μυτιλίνη μας βοήθησε και εδώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να σε έχει πάντα καλά. Και εμείς ευχαριστούμε. Παναγίας. Εμείς ευχαριστούμε που μας δίνετε την ευκαιρία και τα λένε να και τα πούμε αυτά που περάσαμε. Είμαστε εδώ μαζί με τον Δημήτρη τον Πακαλόπουλο, κάτοικο Πολυκάστρου, μαζί με τον γιο του, τον Βασίλη, τον Βασιλάκη, και τη μητέρα του, την κυρία Γιανούλα, κατοίκους Πολυκάστρου, Γιανούλα Χίρα Αντωνίου Πακαλόπουλου. Όταν ο Δημήτρης ήταν 25 χρονών, ποδοσφαιριστής στον αθλητικό όμιλο Πολυκάστρου, ο αδερφός του Σημειωτέων είναι ο Παγώνης ο Πακαλόπουλος, έτσι, ποδοσφαιριστής στον Ηρακλή και τώρα τι ιδιότητα προπονητής έχει. Προπονητής. Τώρα είναι της Ακαδημίας του Ηρακλή, στη Θεσσαλονίκη, προπονητής. Προπονητής στην Ακαδημία του Ηρακλή. Όταν το 1995 ήταν 25 χρονών ο Δημήτρης, σε έναν αγώνα συνέβη κάτι το οποίο συμβαίνει σε αγώνας. Ας μας το περιγράψει ο ίδιος. Το 1995 το τέλη Φεβρουαρίου πρέπει να ήταν. Δύο λεπτά ήθελε να τελειώσει το παιχνίδι, θυμάμαι, και έσπασαν το πόδι. Συντηρητικό κάτω μακνήμης Περώνης και έξω σφυρού δεξιά και στον Αστράγαλο. Όλο το βγήκε το κόκαλο απ' έξω δηλαδή. Με πήγαν κατευθείαν στο νοσοκομείο που εφημέρευε, στον Άγιο Δημήτριο, Θεσσαλονίκης, και εκεί μου έβαλα σίδερα μέσα στο πόδι. Η επιστημονική όρη είναι εκεί στο χαρτί, Πάτερ, που σου άφησα. Ναι. Ενδομυελική ύλωση. Με έβαλα σίδερα μέσα στα πόδια. Αντιμετωπίστηκε συντηρητικά. Σε 10 μέρες που κάθισα στο νοσοκομείο, μου είπαν όλα είναι καλά, μπορείς να φύγεις. Με τις πατερίτσες φύγαμε από το νοσοκομείο. Α, λέω εντάξει, θα κάνουμε υπομονή. Θα βγάλουμε σε ένα-δύο χρόνια τα σίδερα, ξαναπαίξουμε μπάλα. Τι έγινε. Και τη 10η μέρα έξω στην ανάρρωση στο σπίτι που ήμουνα. Με είπε τότε, θυμάμαι η μητέρα μου, έλα μια μέρα να φάμε μαζί ρε παιδί μου, όλη η οικογένεια στο τραπέζι. Και σηκώθηκα εγώ από το κρεβάτι για να πάω στο τραπέζι να φάμε. Και ένιωσε ένα τσίμπημα στο αριστερό μου το πόδι εδώ, πώς έτσι τσιμπάει η σφίκα. Και λέω, Παναγία μου, τι ήταν αυτό το πράγμα, δεν το έδωσα σημασία. Το βράδυ όμως το πόδι μου έγινε έτσι, σαν ελέφαντας. Την άλλη μέρα παραπάνω, λες και θα εκραγεί το πόδι μου. Και είπα το συγχωρεμένο τον πατέρα μου, τη μαμά, λέω, δεν είμαι καλά, λέω, το πόδι μου. Κοίταξε πώς είναι το πόδι μου.
Πήγαμε στο νοσοκομείο του Κιλκίας. Ναι, σε διακοπτώ. Εντωμεταξύ ανέβαζε πυρετό. Πάρα πολύ πυρετό. Στο σπίτι. Φωνάξαμε τον παθολόγο, τον γιατρό. Τον τοπικό. Τον τοπικό. Μας έδωσε κάτι αντιπυρετικά τέλος πάντων. Μόλις έκανε η ενέργεια του φαρμάκου, κατέβαινε πυρετός. Ξανά ανέβαινε. Ξανακατέβαινε. Αυτό το πράγμα συνεχιζόταν. Τον ξαναφωνάξαμε, λέει, τελικά νερέ, δεν γλιτώσει, λέει, την πνευμονία. Έτσι, αυτή τη διάγνωση. Την άρπαξε, την πνευμονία. Ναι. Εντάξει, ούτε βήχα τίποτα τέλος πάντων. Και μετά παίρνει ο γιος μου πάλι τηλέφωνο από τη Θεσσαλονίκη και λέει. Ο Παγώνης. Στον από πάνω όροφο ήταν μία γιατρός που ασχολιόταν με τις θρομβώσεις. Ήταν η ειδικότητά της. Σε ποιον όροφο, πού? Στους πλήρες, Θεσσαλονίκη. Στη Θεσσαλονίκη που μένει ο Παγώνης. Είναι μία... πάνω όροφο, ναι. Και λέει, γιατί πήγαμε στο νοσοκομείο και διέγνωσαν αυτοί. Σε ποιο νοσοκομείο? Στο Κυλκής. Ναι. Και τελικά είπαν οι γιατροί, πνευμονική εμβολή, ξέρω. Θλάση μου λέει έχεις. Α, ο ναι, γιατρός του Κυλκής. Θλάση έχεις. Το λέω, γιατρέ, κάνεις μεγάλο λάθος. 14 χρόνια παίζω ποδόσφαιρο. Η θλάση δεν είναι έτσι να κοκκινίζει το πόδι και να γίνεται σαν ελέφαντα. Ούτε μία στο εκατομμύριο. Εσύ είσαι γιατρός και θα μου πεις τι έχεις εσύ, λέει. Φύγε, δεν έχεις τίποτα, έχεις θλάση, λέει. Φεύγουμε την πρώτη νύχτα. Τη δεύτερη νύχτα το πόδι μου θα σκάσει, δεν μπορούσα να βάλω τεσόροχο. Η μαμά μου και ο παπάς μου κουβαλούσαν 20 μέτρα γαϊδούρι, έτσι για να με τυλιγμένο με ένα σεντόνι σαν τους αρχαίους Έλληνες. Και ξαναπηγαίνω την άλλη μέρα πάλι στον ίδιο πέφτουμε. Λέω, γιατρέ, δεν ξέρω τι έχω. Λέω. Αρχίζω και έχω και προβλήματα στην αναπνοή. Δεν ξέρω τι γίνεται. Το πόδι μου είναι σαν ελέφαντας. Και λέει, πάλι ήρθες, λέει, θα βάλεις λίγο θερμοφόρα, θα. Ρε γιατρέ, λέω, κάτι έχω. Και λέει τότε ο συγχωρημένος ο πατέρας μου, υπόγραψε ένα χαρτί ότι το παιδί μου έχει θλάσει. Αλλά άμα πάθει κάτι, λέει, βάλε καθαρά το όνομά σου για να μπορώ να σε κυνηγήσω, μου λέει. Του λέει του γιατρού. Ο γιατρός φοβήθηκε και λέει, καλά, θα το βάλουμε μέσα τυπικά να δούμε τι έχει το παιδί. Έτσι με κράτησαν στο Κιλκής. Και αφού με κράτησαν γύρω σε 7-8 μέρες, εκεί και εγώ πήγαινα κατά διαόλου, γιατί είχα φτάσει 30 κιλά, δεν είχε, 20-30 κιλά. Δεν ήθελα να φάω, δεν ήθελα τίποτα, δεν είχα διάθεση για τίποτα. Τι έγινε τότε? Τότε πήρε η μαμά τον Παγώνη και λέει... Εκείνος με πήρε και λέει, μαμά, η από πάνω μας έχει γουζάκι, λέει, και ασχολείται μόνο με τις τραβούσεις και λέει, τι έπαθε ο αδερφός σου... Πώς λεγόταν η γιατρός? Δεν τη θυμάμαι. Μάλιστα, τέλος. Και λέει, τι έπαθε ο αδερφός σου, Παγώνη, λέει, πνευμονική... Τι έκανε, λέει, πω, τώρα, αυτή τη στιγμή, λέει, στο κοντινότερο νοσοκομείο. Το λέει γιατρός. Και με παίρνει τηλέφωνο, εντωμεταξύ, εμείς τον είχαμε αφήσει στο νοσοκομείο του Κιλκής και γύρισαμε τον πατέρα του. Λέω, αγόρι μου, λέω, στο νοσοκομείο τον αφήσαμε, λέω, και ήρθαμε τώρα, μόλις ήρθαμε. Α, εντάξει, λέει. Επαναπαυτήκαμε, μέσα στους γιατρούς, μέσα στο νοσοκομείο. Ερχόταν η νοσοκόμα να τον βάλει την πίεση και έκανε. Μα λέω, μια, δυο, συγγνώμη, της λέω, γιατί λέω, κάνετε έτσι. Δεν ήθελε μπροστά στο παιδί να. 28-30 κιλά. Κάθε φορά που τον έβαζε, γιατί η πίεση δηλαδή θα γανότανε. Και τελικά ήρθε μια συνάδελφος στο άντρα μου και από το Κιλκής, δούλευαν μαζί στην Πρόνοια, ήρθε εκεί πέρα και λέει: τι κάνετε, λέει, και περιμένετε εδώ, μου λέει. Φέρε τον Παγώνη το τηλέφωνο, μου λέει αυτή. Ή και από το καρτό τηλέφωνο. Τον παίρνει πολλές τηλέφωνο του γιο μου και μέσα στη νύχτα παίρνει αυτόν τον Φιλίππο, τον γιατρό. Ο Φιλίππο, ο βοηθός του καρδιοαγγειολόγος στο δεξί χέρι του Σπύρου. Του κύριου Σπύρου. Καθηγητή. Φιλίππο, καρδιοαγγειολόγος, δεξί χέρι του καρδιολόγου, του καρδιοχειρουργού του Σπύρου. Ναι. Έτσι, του Διασύνου. Και παίρνει τον γιατρό, ο γιος μου, ήταν, σου λέω, πάρα πολύ κολλητός, από το ποδόσφαιρο γνωριζότανε. Δημήτρη και Παγώνη, Δημήτρη και Παγώνη. Τέλος πάντων, ήρθανε πολλές, με λέει τώρα μεγάλος μου γιος. Τους παίρνει μέσα στο γραφείο τους γιατρούς όλους και λέει, καλά δεν ντρέπεστε, λέει, 25 χρονών παλικάρι, θα το χάσετε στα χέρια σας, λέει, και το κρατάτε. Μα τι θέλετε να κάνουμε, κύριε Φιλίππο, και δεν ξέρω, να το βάλτε, λέει, να το βάλτε, να, πώς τα λένε αυτά τα... Αγγειογράφημα έχετε, λέει, κύριε Ιωαννίδη, εδώ πέρα? Όχι, στην κυρία. Σπινθυρογράφημα πνευμόνων έχετε? Τίποτα. Όχι. Γιατί το κρατάτε το παλικαράκι να πεθάνει, λέει? Στείλτε το κάτω, εμείς ξέρουμε τι πρέπει να το κάνουμε. Όπως είναι τώρα ασθενοφόρο, θα είναι, λέει, επανδρομένο, μήπως τύχει στο δρόμο τίποτα, και εμείς ξέρουμε τι θα το κάνουμε, λέει. Και έτσι έγινε, μαζεύτηκαν όλες οι πολιτικές προσωπικότητες μέσω για να φύγουμε να πάμε να σωθούμε. Δήμαρχοι του Κιλκής, νομάρχης από τα άλλα. Πήγαν στον Παπα-Νικολάου. Εγώ εκεί έχασα τον τόπο και τον χρόνο. Κατευθείαν δεν ξέρω τίποτα. Βάλανε, δεν... Άρχισα να βλέπω δάση, νεράιδες, ποταμάκια, ριάκια, τέτοια πράγματα. Δεν ξέρω τίποτα από εκεί και πέρα. Το μόνο που θυμάμαι,
Με ξύρισαν από πάνω μέχρι κάτω στα γενετικά όργανα και τους άκουγα που έλεγαν από πού να τον βάλουμε αυτό το καλώδιο για να βλέπουν τα πνευμόνια μου μέσα σε μόνιτορ. Και θυμάμαι ότι με το κάρφασαν εδώ πέρα, έχει μείνει και ένα σημαδάκι, μου το κάρφασαν από εδώ πέρα και έβλεπα σε μόνιτορ τα πνευμόνια και έλεγε πω, κοίτα, λέει, γεμάτο με πηχτό αίμα, λέει, τα πνευμόνια του. Με έκανα σπιθυρογράφημα, αγγιογράφημα και όλα έδειξαν 100% βουλωμένες αρτηρίες, φλέβες, τα πνευμόνια. Δεν έπαιρνα από πουθενά ανάσα και έλεγε ο γιατρός ότι το παιδάκι είναι καταδικασμένο να πεθάνει. Ναι. Πώς ζει, λέει, απορώ. Και... από εκεί και πέρα... Τι τότε μέρες... ποιον εκάλεσε. Τις μέρες που νοσηλευότανε. Επειδή... Πόσες μέρες δηλαδή, πολλές μέρες. Στον Παπα-Νικολάου. Το γράφει από τις 29 μέχρι... όταν λέτε εκείνες τις μέρες, δηλαδή την πρώτη μέρα, τη δεύτερη μέρα, την τρίτη μέρα, πότε. Είχε καμιά εβδομάδα γιατί ερχόμουν εγώ στο σπίτι να πληθώ λίγο, να κάνω λίγο φαΐ, ξέρω εγώ, έμεινε η γυναίκα του στο νοσοκομείο. Έφευγε η γυναίκα του, έμενα εγώ. Και κάποια στιγμή πάω εκεί πέρα, το πώς βρέθηκε κάτι βιβλιαράκι το Αγίου Ραφαήλ επάνω στο κομωδίνο, δεν ξέρω. Τον είχε ήδη εξετάσει, σας διακόπτω, ο κύριος Σπύρου. Ο κύριος Σπύρου. Λοιπόν, ο Δημήτρης και οι άλλοι γιατροί του νοσοκομείου. Είχαν κάνει το σπιθυρογράφημα, το αγγιογράφημα και είχαν κατασταλάξει ότι είναι στο τελικό στάδιο και ότι το παιδάκι είναι καταδικασμένο εις θάνατον. Δεν γίνεται δηλαδή και να το ανοίξουμε να το κάνουμε επέμβαση, θα μας μείνει στα χέρια γιατί δεν οξυγονώνεται από πουθενά, δεν παίρνει οξυγόνο. Όλα είναι μπλοκαρισμένα. Φλέβες, αγγεία, τα πάντα. Και τους έλεγαν αφού τον μπαμπά και τη μαμά, δεν ξέρω τι πες μαμά, τους έλεγαν ότι δεν γίνεται. Και θέλω να πω, βρίσκω τα βιβλιαράκια του Αγίου Ραφαήλ και ήταν ένα ζευγάρι ηλικιωμένο, εκείνος είχε κάνει καρδιά εγχείρηση ο άνθρωπος και ο γιος μου. Και η γυναίκα του συνοδός και εγώ. Σβήσαν τα φώτα και μου λέει αυτή. Παίρνω εγώ το βιβλιαράκι με τα γυαλιά όσο μπορούσε λίγο φως που ήταν και κλαίω εγώ και παρακαλάω και λέω εγώ είμαι μαρτουλιάκι, θέλω να σύμβω το παιδί μου λέω στον ύπνο και παρακαλάω και κλαίω να τα δάκρυα. Πήρες και τηλέφωνο που πήρες. Μετά έγινε αυτό. Σηκώνω το πρωί με τα παρακάλια και αυτά λέει μαμά απόψε είδα τον Άγιο Ραφαήλ 3 φορές με λέει. Εκεί στο νοσοκομείο. Τελικά έγιναν όλα τα υπόλοιπα και κάποια στιγμή φώναξε το μεγάλο μου το γιο μέσα στο κυρίου Σπύρου το γραφείο. Και λέει, πήγε ο γιος μου να γνωριστεί να πει κύριε Σπύρου, γιατί πρώτη φορά τον έβλεπε. Χαίρομαι πολύ. Λέει, μη χαίρεσε καθόλου, γιατί ο αδερφός του είναι, λέει, στα τελευταία. Το λέει κύριε Σπύρου. Πω, τι να κάνουμε τώρα. Και τελικά τον πήγαν στο ΑΧΕΠΑ, γιατί κάτι. Αυτά και λέει τώρα τον πατέρα του Μακαρίτη. Εάν έρθουν τα αποτελέσματα και είναι. Αυτά πρέπει να τον κάνουμε γύρω στα πνευμόνια. Κάτι πρέπει να γίνει, γιατί είναι το παιδί σε κακό χάλι. Τέλος πάντων. Κλέβαμε εσύ και έξω. Τώρα λέει κάποιοι, λέει, συγγνώμη, τι πάθατε, λέει, μήπως σας συμβαίνει το μοιραίο. Τι να δει στον καθένα λογαριασμό. Τέλος πάντων, ήρθαν τα αποτελέσματα, λέει, ευτυχώς τα πνευμόνια του είναι καθαρά ακόμα. Έχει όλες τις βλάβες. Και τελικά από εκεί και μετά τον βάλα στο χειρουργείο, μέσα στην εντατική και έγιναν εκείνα που έγιναν. Και τελικά. Για έξω. Να δούμε λοιπόν τι ακριβώς είχε δει ο Δημήτρης, βρισκόμενος στον άλλο κόσμο ουσιαστικά. Αλλά και τι ακριβώς έγινε κατά τη διάρκεια του χειρουργείου. Για να μας πει ο Δημήτρης. Τότε με βάζει μέσα στην εντατική και αφήνει την προϊσταμένη από πάνω από το κεφάλι μου. Με είχε δώσει και ένα ηλεκτρονικό να παίζω, λέει μην φοβάσαι, λέει καθόλου, αύριο θα κάνουμε μια σοβαρή εξέταση και θα φύγεις. Αυτό ποιος? Αυτό ο ίδιος ο Σπύρου, μέσα στην εντατική με τα πράσινα, τα ρούχα, με τις μάσκες και αυτά, Δημητράκη αγόρι μου. Είχες περάσει το στάδιο των παρεστήσεων. Ακόμα ήμουνα στον κόσμο μου, αλλά λίγο πιο καλύτερα, με άλλα φάρμακα, με άλλες τεχνικές του Παπα-Νικολάου. Μου έλεγε πάρε αγόρι μου να παίζεις, λέει, να ασχολείσαι. Ακόμη στο Παπα-Νικολάου ή στο ΑΧΕΠΑ? Στο Παπα-Νικολάου, μέσα στην εντατική πλέον. Μέσα στην εντατική. Και λέει την προϊσταμένη, κοίταξε σήμερα δεν θα φύγει κανένας, λέει, από το Παπα-Νικολάου, για αυτό το παιδάκι. Άμα τυχόν γίνει κάτι, θα χτυπήσει το κουδουνάκι και θα έρθουμε όλοι, λέει, χειρουργικό τραπέζι από δίπλα μου. Λέει, μήπως το παιδάκι, λέει, πάθει τίποτα. Να ξέρεις, λέει, θα είσαι πάνω από το κεφάλι του συνέχεια. Εντάξει. Δημητράκη, αγόρι μου, παίξε, λέει, εσύ με το ηλεκτρονικό. Η μαμά μ' είχε αφήσει αυτό το βιβλιαράκι του Αγίου Ραφαήλ. Και μου είπε, αγόρι μου, παρακάλεσε τον Άγιο να σε σώσει. Και το πήρα εγώ και είπα, έπαιζε ηλεκτρονικό, λέω, για να διαβάσω και το. Αυτό το βιβλιαράκι, εγώ θέλω να πω ότι δεν έχω σχέση με Αγίους και με τέτοια μέχρι εκείνη τη στιγμή. Η ταυτότητα γράφει Χριστιανός Ορθόδοξος, Κυριακή, Χριστούγεννα, Πάσχα και στη γιορτή μου στην Εκκλησία, από εκεί και πέρα καμία σχέση.
Και άρχισα να διαβάζω εγώ τα θαύματα και τι ωραίο βιβλίο και πώς γαλινεύει η ψυχή σου και τι ωραία θαύματα γίνονται. Και αφού το είπα ότι Άγιε Ραφαήλ, άμα υπάρχεις, έλα να μην κάνεις και εμένα καλά. Το είπα. Λέω, άμα υπάρχει, έλα να. Δεν μπορώ όλη αυτή την ταλαιπωρία γιατί είχαμε πάει στο Κιλκής, μετά Παπα-Νικολάου, Αχέπα, ξανά Παπα-Νικολάου. Είχα. Δεν ήμουν και καλά, 25-30 κιλά είχα μείνει. Λέω, αν υπάρχει, έλα να με κάνεις και εμένα καλά. Τελειώσουν, λέω, όλα αυτά τα προβλήματα. Και καθίσαμε, λέει, προϊσταμένη πάνω από το κεφάλι μου η νοσοκόμα. Δημητράκη, αγόρι μου, λέει, κοιμήσου, γιατί αύριο θα κάνεις, λέει, μια σοβερή εξέταση. Κάτσε και κοιμήσου, λέει. Λέω, θα κοιμηθώ, λέω, εντάξει. Και σε μια στιγμή βλέπω ένα δυνατό φως, λες και ήταν χίλιοι προβολείς μαζί, από πάνω, από τον τοίχο, από πάνω, από την οροφή του Παπα-Νικολάου. Και πλησιάζει, πλησιάζει, πλησιάζει. Μετά όμως έκανα τα χέρια μου έτσι και λέω, προϊσταμένη, λέω, σβήσε λίγο το φως, λέω, γιατί με το φέρεις εδώ κοντά, λέω, το φως. Σβήσε το λίγο γιατί θα με τυφλώσεις. Με λέει, ποιο φως καλή, λέει, μου λέει. Λέω, αυτό το φως, τι ήταν άψεις, λέω, και με το φέρεις εδώ μπροστά μου και έκανε, γιατί τυφλωνόμουν. Μα λέει, δεν υπάρχει ανοιχτό φως, λέει, ποιο φως. Καλά, λέω, με δουλεύεις, σβήσε το φως, λέω, γιατί δεν μπορώ. Λέει, παρεστήσεις έχεις, λέει, Δημήτρη, αγόρι μου, μήπως είναι από το φάρμακο. Εγώ δεν ξέρω, κλείσει το φως. Εντάξει, λέει, θα το κλείσω, μου λέει. Πάει μέχρι κατά εκεί. Έρχεται, εντάξει, λέει, έκλεισε το φως. Βρε, ποιο φως, το φως ήρθε εδώ μπροστά μου, στα 5 μέτρα και τρελάθηκα, εγώ έτσι. Βρε, αγόρι μου, λέει, εγώ και εσύ είμαστε στην εντατική, κανένας άλλος, ούτε φώτα ούτε τίποτα, σβηστά τα πάντα. Έλα τώρα, λέω, θα με δουλεύεις κιόλας. Σε μια στιγμή άρχισε το φως να φεύγει και λέω, α, μπράβο, έτσι, μπράβο. Και την ώρα που χάθηκε το φως, βλέπω ένα παπά ψηλό, το λέω και ανατριχιάζω κιόλας, στον αέρα να με κοιτάει. Με κάτι μοβ άμφια, ένα τρελά πράγματα το είδα και θαύμαξα κιόλας. Λέω, πάτερ, ποιος είσαι εσύ, από πού μπήκες, λέω. Τρελάθηκα. Και μου λέει, εσύ με φώναξες να έρθω. Και λέω, εγώ σε φώναξα να έρθεις και πώς μπήκες και ποιος είσαι. Μου λέει, είμαι ο Άγιος Ραφαήλ και ήρθα να σε κάνω καλά. Εγώ έτσι έμεινα. Η προϊσταμένη από δίπλα μου με χαϊδεύει το κεφάλι και λέει, Δημητράκη, λέει, παραμιλάς, αγόρι μου, λέει, με ανοιχτά τα μάτια. Μιλούσαμε, δεν ήταν στο όνειρό μου, εγώ τα βλέπα αυτά. Και μου λέει, παραμιλάς. Λέω, κοίταξε ο παπάς, λέω, εδώ πέρα πώς με μιλάει και ο Άγιος Ραφαήλ, μου λέει, είναι. Καλέ, ποιος παπάς, ποιος Άγιος Ραφαήλ, λέει, δεν υπάρχει κανένας εδώ μέσα. Και λέει ο παπάς, Δημητράκη, αυτή ούτε με βλέπει ούτε με ακούει. Μόνο εσύ με βλέπεις και με ακούς. Λέω, ακούστε τι λέω την προϊσταμένη. Ακούστε τι λέει. Μόνο εγώ τη βλέπω, λέω. Και μου λέει, κοίταξε, έχεις παρεστήσεις να σε πατήσω μία ένεση, λέει, να ηρεμήσεις, λέει, να κοιμηθείς. Βρε, τι παρεστήσεις ο παπάς, με μιλάει. Είναι δυνατόν να έχω παρεστήσεις. Μα δεν κοιμάμαι. Τέλος πάντων, με κοπανάει μία ένεσούλα και μου λέει, θα ηρεμήσεις τώρα. Συνάμα ο παπάς μου λέει, πίστεψε με αγόρι μου και αύριο θα γίνεις καλά. Και εξαφανίστηκε από μπροστά μου. Και λέω την προϊσταμένη, τώρα εξαφανίστηκε ο παπάς. Και μου λέει, είδες, λέει, είναι από το φάρμακο, λέει, είχες παρεστήσεις. Βρε, ο παπάς με μιλάει, τι λέω, δεν είναι. Και αρχίζω εγώ τώρα και λέω, λες να είναι παρεστήσεις. Και ήρθε ο παπάς, ήμαρτον Παναγία μου, λέω, αυτές οι σκέψεις. Και πώς θα με κάνει, και τι είναι αυτός, λέω, που μπήκε εδώ μέσα, λέω, και μα είναι δυνατό, λέω. Σίγουρα, λέω, θα έχω και εγώ παρεστήσεις για να με το λέει. Και ξαναμε παρουσιάζεται Φάντες Μπαστούνης, ο ίδιος παπάς, τα ίδια μοβ άμφια τα ρούχα. Και είναι πιο βλοσιρός λίγο στη φυσιογνωμία και μου λέει, τολμάς και αμφιβάλλεις ότι μπορώ να σε κάνω καλά. Εγώ, συγγνώμη για τη φράση μου, χέστηκα πάνω μου. Δηλαδή, καθόμουν έτσι και τον κοίταζα και ό,τι με έλεγε, ναι, τον έλεγα. Με έλεγε, κακομοίρη μου, δεν πιστεύεις καθόλου. Με έκανε και το χέρι έτσι. Μάλιστα, πάτερ, έλεγα. Δεν με πιστεύεις. Μάλιστα, πάτερ. Πίστεψέ με και αύριο θα γίνεις καλά, μου λέει. Είμαι ο Άγιος Ραφαήλ και ήρθα να σε κάνω καλά. Δημητράκη, αγόρι μου, δεν είσαι καθόλου καλά. Αύριο, άμα πιστέψεις, θα γίνεις καλά. Και την πιάνω εγώ το χέρι την προϊσταμένη. Και τη λέω, τον βλέπεις τον παπά, τι με λέει, ρε παιδί μου τώρα, ποιες παρεστήσεις. Άμα έκανα έτσι, λες και θα τον έπιανα. Τρώμαξα τόσο πολύ. Με λέει, κοιμήσου, αγόρι μου, λέει, δεν είναι κανένας εδώ μέσα. Και με το ξαναεπαναλαμβάνει ο παπάς και μου λέει, αυτή δεν με ακούει, ούτε με καταλαβαίνει, ούτε με βλέπει. Μόνο εσύ, λέει, με βλέπεις και με καταλαβαίνεις και με ακούς. Ξαφανίστηκε. Και τη δεύτερη φορά. Εγώ αμαρτωλός ακόμα συνεχίζω τις τρελές τις σκέψεις. Και λέω, μας δουλεύει, λέει, ο παπάς. Έρχεται από το πουθενά αυτά. Μα όνειρο. Τσίμπα με την έλεγα, ρε παιδί μου. Κοιμάμαι μήπως. Δεν κοιμάσαι και εγώ σε παρακαλώ να κοιμηθείς, μου λέει. Ναι, αλλά ο παπάς ήρθε δύο φορές. Και πώς θα με κάνει καλά, ρε παιδί μου. Εμείς είμαστε εδώ, θα κάνουμε χειρουργία.
θα έχουμε κάνει, λέω, τόσα και τόσα. Δεν μπορώ, λέω, άλλο, ρε παιδί. Μακάρι, λέω, να γίνω καλά, αλλά πώς θα με κάνει καλά αυτός ο άνθρωπος. Δεν μπόρεσα πάλι να καταλάβω. Πάλι οι σκέψεις εκεί. Την τρίτη φορά, λοιπόν, πάλι φάτσα κάρτα παρουσιάστηκε, αλλά δίπλα του έχει και ένα μικρό κοριτσάκι, το κρατάει από το χεράκι. Ένα πολύ όμορφο κοριτσάκι με ξανθιές πλεξούδες και όλες και τη φωτιά. Μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν ήξερα τίποτα. Και το κοριτσάκι κρατούσε μία τσάντα από αυτή που κρατάνε οι δικηγόροι, οι γιατροί. Και κοιτάω και λέω, α, έχουμε και παρέα, λέω τώρα. Λέει προϊσταμένη, θα ησυχάσεις. Λέω, ήρθε ο παπάς μαζί με ένα κοριτσάκι, λέω, ήρθε τώρα. Τι λέω. Και μου λέει, βρε, ηρέμησε, δεν είναι κανένας εδώ μέσα. Και κατεβαίνουν από τον αέρα όπως τους έβλεπα. Κατεβαίνουν και περπατάνε και έρχονται κατά το μέρος μου. Όπως είμαι εγώ στο κρεβάτι έτσι, τι λέω, πρόσεχε, έρχεται ο παπάς, τι λέω, με το κοριτσάκι. Και έρχεται, περνάω από μέσα της από αυτήν και έρχονται εδώ δίπλα μου και ίδιο. Εγώ τρελάθηκα πάλι. Και μου λέει, κακομοίρη μου, δύο φορές ήρθα, λέει, για τη μάνα σου που έξω κλαίει και χτυπιέται, λέει, από την πόρτα της εντατικής και παρακαλάει, λέει, και μια φορά ήρθα για σένα, μου λέει. Δεν πιστεύεις όσο πρέπει. Τελευταία φορά, λέει, σου παρουσιάζομαι, γιατί, λέει, δεν πιστεύεις. Τελευταία φορά, θες να με πιστέψεις, θα γίνεις καλά, λέει, αγόρι μου. Δεν θα με πιστέψεις, θα έρθεις μαζί μου, λέει, πάνω στους ουρανούς. Έτσι ακριβώς. Και λέει το κοριτσάκι τώρα, Ρινούλα, άνοιξε την βαλίτσα, Ρινούλα. Πού να ξέρω εγώ τώρα, Ρινούλα. Ανοίγει το κοριτσάκι την τσάντα, βγάζει τα μόβ τα άνθια ο πάτερ, τα αφήνει και φοράει αυτή την άσπρη την κελεμπία που φοράνε οι γιατροί. Και τον κοιτάζω, λέω, πάτερ, τι γίνεται, και μου λέει, εγώ είμαι ο καλύτερος γιατρός, αγόρι μου, λέει, να το ξέρεις αυτό το πράγμα. Και πιάνει έτσι όπως ήμουν εγώ στο κρεβάτι. Αυτά τα πνευμόνια, λέει, είναι πιο γερά και από τα δικά μου, λέει. Δεν έχεις κανένα πρόβλημα. Μέχρι προχθές οι εξετάσεις έδειξαν όλα είναι βουλωμένα, αρτηρίες, φλέβες, πνευμόνια, τα πάντα. Δεν μπορώ να πάρω αναπνοή. Και λέει, τώρα φεύγω γιατί με χρειάζονται στο Λονδίνο. Πρέπει να πάω στο Λονδίνο. Και κοιτάω, λέω, τι γίνεται, ρε παιδί μου, είμαι ζωντανός, τα νιώθω αυτά τα πράγματα. Η προϊσταμένη με λέει, κοιμήσου, λέει. Μιλάς μόνος με παπάδες και με κοριτσάκια. Βρενάτι εδώ μπροστά είναι, δεν τους βλέπεις. Τίποτα. Το πήρε το κοριτσάκι από το χεράκι στον αέρα. Γεια σου Δημήτρη, πίστεψέ με και αύριο θα γίνεις καλά. Και εξαφανίστηκαν πάντα. Αυτό το πράγμα έγινε και την άλλη μέρα όταν ήρθανε και με πήρανε για να με κάνουν το χειρουργείο, να με ανοίξουν μια τομή. Τι έγινε στο χειρουργείο? Γιατί έτσι έλεγαν ότι θα με κάνουν μια τομή, να βγάλουν τα πνευμόνια και να αρχίσουν να απορροφάνε το πηχτό το αίμα που είχε μέσα. Όταν λοιπόν με πήγανε για το χειρουργείο, με έβαλαν τη μάσκα και λέει ο κύριος Σπύρου τον αναισθησιολόγο, βάλ τον, λέει, για 4 ώρες, λέει, αναισθητικό. Αλλά θα μας μείνει στα 5 λεπτά, θα μας μείνει στα χέρια του παιδάκι. Λέει, κρίμα. Τα άκουγες αυτά, εσύ? Εγώ τα ακούω τώρα όλα αυτά. Άρα. Και λέω, τι λέτε για μένα, τα λένε αυτά τα πράγματα τώρα. Εγώ όμως εκείνη την ημέρα ήμουν πολύ καλά. Άρχισα να βλέπω τα φώτα του χειρουργείου, άκουγα τις ομιλίες, άκουγα το ένα το άλλο. Δηλαδή ήρθα στον κόσμο πάλι. Ενώ πριν έβλεπα δάση, νεράιδες και τούνελ. Και μου βάζει την μάσκα και μου λέει, θα εισπνεύσεις, λέει, αργά αλλά σταθερά. Ξέρω ότι έχεις πρόβλημα και δεν μπορείς να αναπνεύσεις, αλλά όσο μπορείς για να κοιμηθείς. Την έβαλε τη μάσκα, αρχίζω εγώ, μεγάλες ανάσεις, παίρνω το για να κοιμηθώ. Και δεν με πιάνει το ναρκωτικό, να κοιμηθώ, να με κάνω την επέμβαση. Και 10 λεπτά, άνοιξε το, λέει, να κοιμηθεί το παιδί, το ανοίγει τέρμα και αρχίζει, βγαίνει αυτό το δηλητήριο, εγώ εισπνέω και δεν με πιάνει το δηλητήριο. Και λέει, δεν το πιάνει. Με βγάζει τη μάσκα και μου λέει, τι θα γίνει, ρε παιδάρα, με σένα. Με λέει ο Σπύρο. Λέω, γιατί θέλω να φάω. Το λέω, πεινάω. Θέλω να φάω. Ζήτησα φαΐ, άμα δείτε τις ημερομηνίες, ύστερα σχεδόν από ένα μήνα. Και λέει, σαν να ροδοκοκίνησε λίγο, λέει, το προσωπάκι του, λέει. Ρε, πόσα είναι αυτά, με λέει. Λέω, τρελός δεν είμαι, λέω, γιατρέ. 4. Μην με κάνεις έτσι. Λέει, πηγαίνετε όπως είναι, κάντε τον ένα σπιθυρογράφημα, ένα γεωγράφημα, τα πνευμόνια, να δούμε σε τι κατάσταση είναι. Αυτό το βλέπω, λέει, πολύ καλά, λέει. Λες και ήρθε από τον άλλο κόσμο. Και με βγάζουν τις καινούργιες πλάκες και δείχνουν 0%. Εξαφανίστηκε το πηχτό, το αίμα, τα πνευμόνια. Άνοιξαν όλες οι αρτηρίες, οι φλέβες. Εξαφανίστηκαν όλα τα πράγματα και ήμουν μια χαρά. Κινδύνευα από τη θρόμβωση, αλλά είπε ο γιατρός, φώναξαν τον μπαμπά, τη μαμά μέσα. Ελάτε, λέει, και λέει ο μπαμπάς, πέθανε το παιδί, λέει, γιατρέ. Έλα, λέει, να δεις. Και με δείχνει εμένα. Όρθιος, έτσι εγώ, στο χειρουργικό τραπέζι και λέω: μπαμπά, θέλω να φάω κάνα σάντουιτς. Αυτοί δεν με δίνουν να φάω. Τρελάθηκε ο συγχωρεμένος ο πατέρας μου.
Τρελάθηκε και λέει: του γιατρού, με πήρε 10 χρόνια από τη ζωή μου χτες, που είπε θα πεθάνει το παιδί μου, και τώρα με λες, τον βλέπω ζωντανό. Και λέει: κύριε Αντώνη, κάποιον πρέπει να έχει ο γιος αγόρι μου εκεί πάνω, λέει, γιατί αλλιώς καραμπινάτος νεκρός. Ήταν, λέει, στο φέρετρο να το γυρίσουμε το καπάκι και να το θάψουμε, και αυτός έβαλε το χέρι και είπε: τι κάνετε, ρε παιδιά, εγώ ζωντανός είμαι. Κάποιον πρέπει να έχει από πάνω να το φυλάει. Λέει, έτσι ακριβώς είπε ο κ. Σπύρος. Στην οικογένειά σου, κυρία Πεταλοπούλου, μου λέει, ήταν τυχερός ή κάποιον από εκεί πάνω είχατε, λέει. Γιατί τέτοιες περιπτώσεις ούτε ένας στο εκατομμύριο δεν ζει. Κι όμως το δικό σου παιδί έζησε, μου λέει. Ή κάποιος από το σπίτι σας ήταν τυχερός ή κάποιον είχατε από εκεί πάνω. Εσύ πάντως το κλάμα κλάμα. Ω, έριξε κλάμα εγώ. Τι ακριβώς. Να μην τα ξαναθυμάμαι γιατί με κακοφαίνεται. Και να σου πω ότι είπε ότι το μόνο που θα χρειαστεί τώρα το παιδί, θα σώθηκε το παιδί σου κύριε Αντώνη, αλλά θα έχει κουσούρια. Θα του βάλουμε, λέει, 4 φίλτρα στην κάτω κύλη φλέβα. Για καλό και για κακό, το βάλουμε αυτό, λέει. Να... Έχει πηχτό αίμα, εφόρο ζωής θα έχει. Και όπως περνάει από εδώ πέρα, θα φιλτράρεται από τα φίλτρα και θα ανεβαίνει καθαρό πάνω να μην ξαναντιμετωπίσει πρόβλημα. Όμως χρόνο με το χρόνο θα αρχίσει να έχει προβλήματα. Ζέστα δεν θα μπορεί, στην ορθοστασία δεν θα μπορεί. Λέω, μπαμπάς, τρελός είσαι, ρε γιατρέ, σώθηκε το παιδί μου. Ναι. Και εσύ με λες, τάκι, ας έχει, λέει, 1000 κουσούρια, φτάνει που τον βλέπω, λέει, και ότι είναι ζωντανός και περπατάει. Και έτσι ζω με 4 φίλτρα αυτά εδώ, η επέμβαση που έγινε στον Παπα-Νικολάου, με αυτά ζω. Ναι. Το θαύμα είχε επιτελεστεί και μόλις μπόρεσα μετά από 3 χρόνια, πήγα και στη Μυτιλίνη. Και εγώ προσκύνησα, πήγε. Η μαμά πήγε μετά με το που σώθηκα, είχε κάνει τάμα. Και κάθε φορά, κάθε χρόνο έρχεστε την Λαμπροτρίδη και προσκυνάτε. Και μάλιστα μία φορά, τι ακριβώς, κάτι συνέβη και με κάποιο υπάλληλο στο κατάστημα. Με το Σάββα. Το Σάββα, τι ακριβώς. Ναι, ναι. Ο Σάββας έπρεπε να κάνει ένα χειρουργείο στο κεφάλι. Και κάποια στιγμή εγώ είμαι στο σπίτι, ήταν σε 2-3 μέρες να γίνει η επέμβαση στο ΑΧΕΠΑ. Και ξυπνάει η γυναίκα μου, τρομαγμένη, κατά τις 1 η ώρα, εγώ έβλεπα τηλεόραση και με λέει, ήρθε εδώ Άγιος Ραφαήλ, με λέει, μέσα στο σπίτι. Την Τυρινούλα. Εγώ τρελάθηκα. Λέω, τι λες τώρα, Παναγία μου, και πουμ, ποιο πούντος. Και είναι δυνατό, λέω, τον είδες, λέω, τον Άγιο Ραφαήλ, λέω, πλάκα με κάνεις. Και μου λέει, ναι, και είπε, μη στενοχωριέστε, λέει, για το Σάββα, θα γίνει καλά, αλλά... Πες και το Δημήτρη να έρχεται, λέει, στην εκκλησία. Λέει, εγώ ήρθα, εσένα τι να σε κάνω, λέει. Ναι, πήγε το Δημήτρη θέλω. Η μάνα του Σάββα και η γυναίκα του θα έρθει στην εκκλησία. Εδώ, στο μοναστήρι. Ναι. Και κάπου το ξημερώματα η ίδια μου τα λέει. Μου λέει, Δημήτρη, κάτι συμβαίνει. Λέει, θα τον Άγιο Ραφαήλ με τερίλο. Τέλος πάντων. Και λέει, καλά, λέει, ήρθε στην εκκλησία. Ο Δημήτρης λέει, πού είναι. Λέει στο σπίτι, εγώ το Δημήτρη θέλω, εσάς τι να σας κάνω, είπε. Εσάς τι να σας κάνω, λέει το Δημήτρη εγώ το θέλω. Το Δημήτρη εγώ ήθελα, λέει. Και σηκώθηκε. Και την άλλη ώρα, κατευθείαν με το που πάμε πάνω, λέω, σφαίρα κιόλας. Και κάθε χρόνο Λαμπροτρίτη. Κάθε χρόνο Λαμπροτρίτη. Που ζούσε, κάθε χρόνο το είχαμε αυτό. Το έχω τάμα, πήγα στη Μυτιλίνη και κάθε Λαμπροτρίτη εδώ. Δόξα στο Θεό. Δηλαδή, με λίγα λόγια, η χάρη του Αγίου τον έσωσε. Και χρωστάμε τη ζωή του εκεί, Παναγία μου. Πριν από 9 χρόνια έκανε εγχείρηση ο Στέλιος από αδενοκαρκίνωμα. Ήταν η πρώτη εγχείρηση και μας έδωσαν ζωή 6 μήνες. Πέρα από εκεί συνεχίστηκαν άλλες 2 εγχειρήσεις μέχρι το 2001, η τελευταία, πάλι από αδενοκαρκίνωμα, και το 2001. Με τη βοήθεια των Αγίων έγινε το θαύμα και δεν βρέθηκε τίποτα. Ενώ είχε γίνει γαστροσκόπηση, είχαμε βρει πάλι ότι ήταν μετάσταση, δεν είχε τίποτα. Ο ποιος γιατρός ήταν? Ο γιατρός ο Κωνσταντάρης. Είναι φοιτητής στην Αχέπα. Και πάνω σε 4 χρόνια ξανά έγινε από το 97, ύστερα η τρίτη εγχείρηση. Και τον όνομα έβρισκαν καρκίνο, τι έγινε? Ναι, δεν βρήκανε τίποτα. Ο Κωνσταντάρης βγήκε 3 φορές, με κοίταζε, έμπαινε μέσα, κρυβόταν. Και όταν ξαναβγήκε, μου λέει, το άνοιξα έτσι, παραστατικά μου. Το άνοιξα το στομάχι του έτσι, δεν βρήκα τίποτα. Και μετά φοβήθηκαν κιόλας μάλιστα και μετά μας έστειλε μέχρι και αποδείξεις στο σπίτι. Μήπως νομίζουν ότι δεν ήταν... Δεν βρήκε τίποτα γιατί εσείς όταν πήρατε τηλέφωνο και ζητήσατε
Ζήτησε η ζωή βοήθεια από εσάς και εσείς πήρατε τηλέφωνο στο δεσπότη, ο οποίος βρισκόταν στην Ιθάκη. Και τον λέτε εσείς ότι η ζωή κλαίει και ο Στέλιος είναι στο χειρουργείο. Θα μπει στο χειρουργείο. Και ο δεσπότης ζητάει βοήθεια από την κυρία Μαρία Τσολάκη που βρήκε τα οστά των Αγίων. Ζητάει βοήθεια και λέει, κυρία Μαρία, υπάρχει ένας γνωστός ψαράς στη Θεσσαλονίκη που ζητάει βοήθεια. Και σηκώνει τη Μαρία, κάνει το σταυρό της και ζητάει βοήθεια από τους Αγίους. Και όταν γυρίζει η Μαρία στο Σεβασμιότατο, το λέει, πέστε τον ψαρά ότι οι Άγιοι είναι μέσα στο χειρουργείο, να μην φοβάται. Τι ακριβώς είχε δει. Και ακριβώς όπως πήρε ο Δέσποινος. Με πήραν τηλέφωνο στο κινητό και μου είπαν, είδε η κυρία Μαρία σε ένα παρεκκλήσι του Αγίου Ανδρέου στην Ιθάκη, παλιό παρακλήσι, την Παναγία, τον Άγιο Απόστολο Ανδρέα και τον Άγιο Ιωάννη τον Καλυβίτη. Και τη λέει ο Άγιος Ανδρέας. Με το που θα γίνει καλά, με το που θα γίνει καλά, να έρθουν εδώ να με προσκυνήσουν, να μας προσκυνήσουν. Και αυτό έγινε. Στην πατρίδα του Αγίου Ραφαήλ. Στη μία ώρα που ήταν μέσα στο χειρουργείο. Όταν το πήρα, θυμάμαι χαρακτηριστικά, πήρα στο κινητό την κυρία Ζωή και έκλαιγε όταν της το είπα, διότι ήταν μεγάλη μαρτία. Φανταστείτε, ήταν υποτροπιάζων καρκίνους στα 4 χρόνια. Υποτροπιάζων καρκίνους. Νέα, δηλαδή. Νέα μορφή και πάλι καρκίνος. Λοιπόν, και βγαίνει ο Ιωάννη. Πήρατε τηλέφωνο μία ώρα εφόσον ήταν μέσα στο χειρουργείο. Έκανε άλλες 4 ώρες μέσα στο χειρουργείο. Εσείς είχατε μιλήσει. Εμείς είχαμε μιλήσει. Στη μία ώρα. Εσείς είμαστε στο μαχαίρι. Εγώ είμαι στο μαχαίρι. Και έρχεται ο Σταύρος που ξύπνησε το τηλέφωνο, ο γιος μου ο μεγάλος, και λέει: Μαμά, όπως τα λέει η ζωή. Σας στέλνουν από το μοναστήρι στο τηλέφωνο. Και όταν πήγε στο τηλέφωνο, μιλήσατε μαζί. Και είπε στη ζωή αυτά που σας είπαν από την Ιθάκη. Περνάνε 2 μέρες μετά το χειρουργείο. Και τι γίνεται. Βρίσκεται στον Άγιο Λουκά, ο οποίος είναι ιδιωτική κλινική με πολύ αυστηρές προδιαγραφές. Εκεί, κάποιες ώρες σταθερές, σταματά το επισκεπτήριο. Ήδη είχαν φύγει οι επισκέπτες. Έβλεπαν δελτίο ειδήσεων στο θάλαμο, στο δωμάτιο. Ήταν άλλοι 2 ασθενείς. Άλλος ένας στο ίδιο δωμάτιο. Είχε τελειώσει το δελτίο ειδήσεων, γι' αυτό θυμάται περίπου την ώρα και εμφανίζεται κάποιος στην είσοδο του δωματίου, στην πόρτα. Και του λέει «Νάκος». Και πριν προλάβει ο κύριος Στέλιος να πει «Εγώ είμαι», τον καρφώνει με το βλέμμα του, δηλαδή στηρίζει το βλέμμα του δίπλα και του λέει. Εσύ δεν με ξέρεις, εγώ σε ξέρω. Όλα τα είδα, όλα τα άκουσα, μέστρο σεβασμιότατος, όλα τα είδα, όλα τα άκουσα, μεγάλο θαύμα. Σου είπε, ήμουνα στην Ιθάκη. Έγινε μεγάλο θαύμα. Έγινε όλα μεγάλο τα θαύμα. Είδα, όλα τα άκουσα. Ακριβώς. Τα λέμε απάνω. Και σήμερα έγινε κάτι άλλο. Χέρι, να σας πω, κάτι άλλο τα είπαμε όλα, αλλά για τον αρχηγό των Αγίων, που λέγεται Άγιος Ραφαήλ, δεν είπαμε ότι τη βραδιά που πέθαινα στο σπίτι. Είχε αιμορραγία. Τη βραδιά που πέθαινα στο σπίτι, κατάλαβα ότι πεθαίνω πλέον. Τον παρακάλεσα και τον φώναξα δυνατά να έρθει, να με σώσει. Και στις 2 η ώρα ακριβώς ήρθε. Ο Άγιος Ραφαήλ. Τον είδα με τα μάτια μου. Είμαι ξυπνητός. Δεν κοιμόμουνα. Πότε ήταν, ποια χρονολογία. Ήρθε. Ψηλός, να σας πω και πώς είναι γιατί τον είδα, ψηλός, ξερακινός, γαλανομάτης, ομορφάντρας. Ήρθε και με έσωσε. Το τρέχω, τι έγινε Στέλιο. Ήρθε μου λέει, τώρα ήρθε και μου ρίξε μία υφαντή. Αυτό θέλω να σας πω, να πιστεύετε και δεν είναι το μοναδικό θαύμα, δεν είναι το μοναδικό. Τον είδα με τα μάτια μου ότι ήρθε. Πριν από όλα αυτά, είχε άλλο πρόβλημα. Είχε κονδυλώματα στον υπογάστρο. Αυτά πρόβλημα. Είναι ένα σοβαρό έχω να σας πω τέτοια πράγματα. Οι κονδυλώματα και το λέει χειρουργός, ποιος χειρουργός, φίλος. Σατραζάνης. Πού είναι αυτός ο άνθρωπος, στην γιατρός, στην και στο ΙΚΑ, σήμερα. Σατραζάνης, γιατρός. Του λέει πρέπει να τα χειρουργήσουμε, να τα μαρτυριάσουμε και να κάνουμε βιοψία. Ναι. Πόσα δηλαδή ήταν αυτά, σαν ελιές μαύρες, στον υπογάστρο χώρο, μπροστά του. Σαν φασόλια. Λοιπόν, και λέει εκείνος, φοβόταν, ντρεπόταν, ξέρω. Πολλά. Πήρε λάδι, κλήθηκε πρώτα, πήρε λάδι. Δεύτερη μέρα, το ίδιο. Τι έγινε μετά.
Και δεν έφευγαν. Έβαζε λαδάκι, δεν έφευγαν. Έβαζε λαδάκι, δεν έφευγαν. Το καλύτερο φάρμακο που έχω εγώ στο σπίτι μου μέχρι και σήμερα είναι το αγίασμα και το λάδι των Αγίων που παίρνουμε από εδώ από την Εκκλησία. Την τελευταία μέρα πάει στην εικόνα στον Άγιο Ραφαή στην Αγία Ελισσαβήτη. Εγώ θα βάζω και εσείς άμα θέλετε, μη μου τα πάρετε. Την άλλη μέρα την άλλη μέρα γίνανε ζάχαρη και έγινε λίο τελείως. Χάθηκαν τα πάντα έτσι. Λίο. Έπεσαν όλα τα κονδυλώματα. Μέσα σε μία βραδιά. Έγινε οι γιατροί καταλαβαίνουν τα κονδυλώματα. Ποιο το, τον μηνίσκο. Ποιο μου μηνίσκο στα πόδια που πονούσε φυσικά. Για πείτε, πείτε το αυτό. Μηνίσκος, πείτε το αυτό. Στο γόνατο. Μία-δύο φορές πρίστηκε, δεν μπορούσε να περπατήσει, ενέσεις, φάρμακα. Μάλιστα, μία βραδιά τι έγινε. Μία βραδιά τον τραβούσε έτσι, τον έσαιρνα. Είχε πάει, επειδή είναι ψαράς, πηγαίνει και παίρνει ψάρια από την ηχθιόσκαλα. Και έκανε πόσες ώρες από την ηχθιόσκαλα. Από τη νύχτα στις 5 το πρωί. Έτσι. Από ποια ηχθιόσκαλα. Από τη Θεσσαλονίκη ήταν. Από την... Έκανε πόσες ώρες. Από τη νύχτα, από τις 1 η ώρα στις 5 το πρωί. Έτσι. Για να φτάσει. Και χτυπήθηκε. Κόρναρε από κάτω και τον τραβούσα να τον ανεβάσω επάνω. Το μέσα. Και ήρθε το πρωί-πρωί πάλι ο Σακραδάνης ο χειρούργος, 7 η ώρα στο σπίτι, τον έβαλε ενέσεις, τον έδωσε φάρμακα, πήγα τα πήρα το φαρμακείο και μόλις πέρασε λίγο η ώρα με φωνάζει, έλα λίγο, πάρε τα φάρμακα και πέταξε τα γρήγορα αυτή τη στιγμή και φέρνει μου το λαδάκι του Αγίου Ραφαή. Έβαλε λαδάκι του Αγίου Ραφαή και το βράδυ πήγε στη δουλειά. Και το βράδυ πήγε στη δουλειά. Δεν και γίνονται αυτά τα πράγματα. Ποτέ, και όμως γίνονται. Μα ποτέ, μα το βράδυ πήγε στη δουλειά. Και δεν με ξαναπώνησε και δεν ξαναπρίστηκε. Το καλύτερο φάρμακο που έχουμε για να γιατρεύομαστε είναι αυτό που σας είπα. Μιλούμε με τον κύριο Γεώργιο Κουταλιανό, Κύπριο την καταγωγή. Από ποιο μέρος της Κύπρου θα μας πει ο ίδιος εν συνεχεία. Προερχόμενο από πολύτεκνη οικογένεια, 9 αδέλφια εν ζωή. Εν ζωή. Θα ζούσε βέβαια και 10ο παιδί, αν το 64 στην περιοχή εκείνη υπήρχε πάλι τουρκική κατοχή, επέτρεπαν τότε οι Τούρκοι να μεταφερθεί το παιδί σε νοσοκομείο για να διασωθεί ο 10ος αδερφός, το 10ο παιδί. Αλλά δεν το επέτρεψαν. Και είναι ένα από τα θύματα αυτής της αγριοθυριωδίας και απανθρωπιάς. Τέλος πάντων, ο κύριος Γιώργος μένει με τη σύζυγο και τις δύο θυγατέρες του στην Θεσσαλονίκη, απέναντι από το Ιπποκράτιο, είναι, ασχολείται με εκδόσεις, διαφημίσεις, επιγραφές. Θα μας περιγράψει τι του συνέβη το 1997, λίγοντος έτσι, του 1997. Παραμονές πρωτοχρονιάς. Του 1998. Τον ακούμε λοιπόν. Ήτανε μεσημέρι στις 11 με 12 περίπου 30 του μηνός που ένιωσα ένα φοβερό πόνο στην κοιλιά. Καθοδόν πήγαινα σε κάποιο πελάτη. Στο δρόμο. Πήγα στο μαγαζί, το είπα στο συνεταίρο μου. Μου είπε να ξεκουραστώ λίγο γιατί μήπως από τη δουλειά. Αλλά ο πόνος συνέχισε περισσότερο. Πήγαμε στο εφημερεύο νοσοκομείο, στο Ιπποκράτιο. Μου βγάλανε ακτινογραφίες, με ελέξανε οι γιατροί και κάνανε διάγνωση ότι είναι διάτρηση στομάχου. Και θα με κάνανε αγωγή. Όμως ο πόνος συνέχιζε πιο πολύ. Με βάλανε σε ένα θάλαμο και περίμενα να δούμε την εξέλιξη. Κάποια στιγμή ήταν τόσο πολύ αφόρητος ο πόνος που άρχισα να λέω διάφορα εγώ, δεν θυμόμαι και πολύ. Άκουσε μία Κύπρια η οποία άκουσε μία λέξη κυπριακή που είχα πει εγώ γιατί είμαι Κύπριος. Και με κάλεσε στο γραφείο της. Μου λέει τι συμβαίνει, λέω αυτό και αυτό. Δεν είναι, πρέπει να είναι αυτό που κάνουν διάγνωση το πρόβλημά μου, πρέπει να είναι κάποιο άλλο πρόβλημα. Και δίνει εντολή να με ανεβάσουν να με κάνουν εισαγωγή. Την άλλη μέρα, το πρωί, ήμουν όλο το βράδυ με τους πόνους, την άλλη μέρα το πρωί, περνάει ο Τσαντήλας, ο Δημήτρης,
ο Δημήτριος ο χειρουργός μαζί με τους μαθητές που ακολουθούσαν το γιατρό και μου λέει εσύ είσαι που έχεις τη διάθεση στο μάκου, λέω του γιατρέ μου πονάω πάρα πολύ, δεν νιώθω το σώμα μου από τη μέση και κάτω. Λέει δεν είναι, λέει της γυναίκας μου είναι πρωτοχρονιά. Πηγαίνετε στο σπίτι, παραμονή πρωτοχρονιάς, πηγαίνετε στο σπίτι, μένετε απέναντι από ό,τι έχω μάθει και αν συμβεί κάτι άλλο που δεν νομίζω ότι θα του κάνουμε μία αγωγή, έρχεστε πάλι σε εδώ. Η γυναίκα μου έκλαιγε γιατί ήταν όλο το βράδυ, ξενύχτησε μαζί μου. Λέει μου πάμε Γιώργο στο σπίτι. Λέω ότι Σοφία δεν πάω. Γιατί είναι πολύ σοβαρή η κατάστασή μου. Τότε ο γιατρός δίνει εντολή και λέει ετοιμάστε εδώ. Αφού θέλει να το κάνουμε χείριση, ετοιμάστε εδώ. Τη στιγμή εκείνη ήρθε ένα έκτακτο περιστατικό από την Τατιάνα την κλινική, μια επιπλοκή σε κάποια κυρία και δώσαν τη σειρά μου. Γιατί η δικιά μου περίπτωση για αυτούς ήταν πολύ απλή, ήταν ρουτίνας. Και μεταφέραν την επέμβαση τη δικιά μου για αργότερα, το απόγευμα. Η εγχείρησή μου διέρχεσε 7-7,5 ώρες περίπου. Όταν έγινα καλά και μιλούσα με τον γιατρό, έγινα καλά μετά την εντατική και μιλούσα με τον γιατρό και μου λέει Γιώργο εγώ σε έκανα εγχείρηση, εντάξει άλλα περιμέναμε, άλλα βρήκαμε, τώρα θα γίνεις καλά. Αλλά πες μου σε παρακαλώ, τι ήταν αυτό που επέμενες και ήθελες να σε κάνουμε εγχείρηση. Έτσι ένιωθα, δεν ήταν κάτι πολύ, πολύ ανώτερο, πολύ, πολύ μεγάλος ο πόνος που είχα. Αλλά εσείς με κάνατε εγχείρηση. Λέει μου, ναι, εγώ σε έκανα εγχείρηση. Λέω του και αυτός με τα λευκά. Λέει μου, ποια λευκά. Δεν υπάρχει γιατρός στο χειρουργείο με λευκά. Του λέει, σας θυμάμαι όλους. Απέναντι ακριβώς από την είσοδο του χειρουργείου υπήρχε κάποιος με τα λευκά. Λέει μου, πάμε στο γραφείο μου λίγο, σε παρακαλώ μου τα πεις. Λέω, ναι, για κάθισε μου. Μήπως έχεις κάποιον Άγιο, πιστεύεις σε κάποιον Άγιο. Λέω του, ναι, στον Άγιο Ραφαήλ. Τότε μου λέει, τώρα εξηγούνται μερικά πράγματα που είχαν συμβεί στην εγχείρηση, στην επέμβαση. Σε είχαμε χάσει 3 φορές, με ηλεκτροσόκ σε επαναφέραμε, βλέπαμε ένα στον άλλο και συνεχίζαμε. Εγώ στον Άγιο Ραφαήλ πίστευα και πιστεύω αρχικώς από κάποιο περιστατικό που είχε γίνει ένα θαύμα στην Κύπρο και από τότε το γνώρισα τον Άγιο και πάντοτε τον επικαλούμε και ζητάω βοήθεια πάντοτε από τον Άγιο. Στην εντατική όταν ήμουνα συνέβη και κάτι το οποίο δεν μπορώ ούτε εγώ να το εξηγήσω. Την τελευταία μέρα που θα με παίρνανε για το δωμάτιο από την εντατική, όπως με πήρανε οι νοσοκόμοι, ένας από τα πόδια, ένας από τα χέρια, από τους ώμους, την ώρα που με βάζανε στο φορείο, έπιασα το χέρι του, ασυναίσθητα εγώ, έπιασα το χέρι του ενός. Και του λέω, ο Άγιος μου, λέει μου, στα πόδια σου είναι. Λέω, δώσε μου. Και μου δίνει μια εικονίτσα μικρή. Λέω, πού τη βρήκε, πού ήταν, λέει μου, στο πάτωμα. Την εικονίτσα αυτή την έχω πάντοτε μαζί μου. Αυτό είναι μια φωτοτυπία από την εικονίτσα αυτή. Την πρωτότυπη την έχει η κόρη μου πάντοτε στο προσκέφαλό της. Γιατί αντλεί δύναμη από αυτή. Αυτή η εικονίτσα μέχρι τώρα δεν μου έχει πει κανείς αν υπάρχει κάπου αυτή η έκδοση, τέτοια εικόνα. Τις εικόνες του Αγίου Ραφαήλ τις έχω δει πάρα πολλές φορές
και σε εκκλησίες και σε βιβλία. Τέτοια έκδοση δεν έχω δει πουθενά. Η πάθηση που είχα από ό,τι μου είχε πει ο γιατρός μετά, όταν μου εξήγησε τα πάνω, είχα πάθει νέκρωση και ρήξη εντέρου. Μία από τις πιο σπάνιες αρρώστιες που υπάρχουν. Είχε αποσύρει ο οργανισμός μου το έντερο. Με επακόλουθο είχα πάθει οξία κοπρανώδη περιτονίτιδα. Και αυτή η περίπτωση ήρθε σε μένα 25 ώρες. Δηλαδή ήμουνα με σπασμένο έντερο 25 ώρες. Δεν ξέρω, κάπου όταν το μιλάω και με γιατρούς και βλέπουν και τα χαρτιά του νοσοκομείου που το γράφουν αυτό το πράγμα, πότε εισήχθηκα και πότε έγινε επέμβαση, όλοι οι γιατροί μου λένε ότι δεν έχει γίνει ξανά τέτοιο περιστατικό και ούτε μπορεί να ζήσει άνθρωπος με 25 ώρες σφασμένο το έντερο. Ευχαριστώ τον Θεό και τον Άγιο μου. Να τονίσω, δεν ξέρω αν σε κάτι υπερβάλλω, επειδή επανειλημμένα μας το έχετε διηγηθεί, αυτά που μας έλεγε και η σύζυγος, η Σοφία, η κυρία Σοφία, ότι ο γιατρός, ο διευθυντής της συγκεκριμένης χειρουργικής κλινικής, βλέποντας την αρχική διάγνωση και βέβαια και την αντίδραση της σύζυγου που είχε καταταλαιπωρηθεί, τέλος πάντων αφού επέμενες, είπε σε μισή ώρα θα σου τον φέρω. Ναι, 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 η επέμβαση θα διαρκέσει μισή ώρα. Σε μισή ώρα θα σου τον φέρω. Ναι. Και όταν βγήκε μετά από 7 ώρες, της είπε, ειδοποιήστε. Ναι, τον έχουμε πάει στην εντατική, λέει του γιατρέ, γιατί στην εντατική. Λέει, δυστυχώς δεν είναι αυτά που περιμέναμε. Καλέστε τους συγγενείς που θέλουν να έρθουν να το δουν, της λέει, τον έχουμε σε υποστήριξη με μηχανήματα να έρθουν να το δουν. Να τον δουν λέει, για τελευταία φορά. Του λέει, γιατρέ, τι είναι αυτά που μου λέτε, τι σημαίνει αυτό το πράγμα. Λέει, δυστυχώς, λέει, τι πιθανότητες υπάρχουν. 1-2% της είχε πει τότε. Και όταν μιλούσαμε μετά, του λέω, καλά γιατρέ, και να λέγατε και 10% και να φεύγα εγώ, θα σας έλεγε κανείς τίποτε, λέει μου Γιώργο. Και το 2% που είπα ήταν πάρα πολύ. Και το 2% που είχα πει ήταν πάρα πολύ. Και είχαν έρθει τότε, είχαν έρθει τα αδέλφια. Είχαν έρθει τα αδέλφια μου, οι γονείς μου, από Καναδά, από την Κύπρο. Για να χαιρετήσουν τον Γιώργο, τον κύριο Γιώργο, για τελευταία φορά. Ήταν με μηχανική υποστήριξη. Κι όμως ζει και βασιλεύει. Με θαύμα του Αγίου Ραφαήλ. Δεν ήμουν από εμπειρία φαρμάκων. Ήταν στην αρχή, όταν με είχαν βάλει στο φορείο πάνω. Πριν ακόμη με βάλουν την ένεση για το φάρμακο. Γιατί άλλωστε αναγνώρισες. Κανονικά, αφού γνώρισα και τι έβλεπα, τι νοσηλεύει. Εγώ με το μυαλό μου έλεγα ότι είναι ο αρχιχειρούργος, θα με ετοιμάσουν οι υπόλοιποι. Μάλιστα. Και θα έρθει να με κάνει επέμβαση, όπως λέμε στα έργα. Το team των άλλων χειρουργών με τα πράσινα. Ακριβώς, ακριβώς. Και έβλεπε και απέναντι με άσπρα ένα. Απέναντι. Ήμουνα σε καταστολή. Δεν είχα τις αισθήσεις μου, αλλά έβλεπα πάντοτε κάτι το λαμπερό που ήταν πάνω από το κρεβάτι μου, πάνω από μένα, ότι κάτι αιωρείτο. Και εγώ με το μυαλό μου συνδύαζα ότι ο Άγιος είναι μαζί μου. Ότι συνδύαζα ότι είναι μαζί μου. Εγώ τότε δεν είχα διαβάσει καν τα βιβλία του Αγίου, δεν είχα διαβάσει, δεν ήξερα την ιστορία του, αλλά τον έβλεπα να είναι πεσμένος κάπου και έλειπε αυτό εδώ. Αυτό το βλέπω. Εγώ δεν ήξερα τίποτα. Πού το έβλεπα? Στην εικόνα μέσα μου, στην εντατική όταν ήμουν. Δεν είχα διαβάσει ποτέ μου εγώ για τον Άγιο. Απλώς πίστευα ότι ήταν ένας Άγιος, ο οποίος ήταν στη Μυτιλίνη, μαρτύρησε και αυτά, τίποτε άλλο. Και μετά όταν διάβασα το βιβλίο, και είδα σε κάποιες εικόνες ότι του κόψανε οι Τούρκοι το δοσιαγόνι και το πετάξανε και αυτά, ξέρω. Τότε συνδύαζα και έλεγα με το μυαλό μου ότι η εικόνα που έβλεπα εγώ στην εντατική, έχει σχέση με το συμβάν που είχε συμβεί στον Άγιο. Οι νοσοκόμες τι σας είπαν όταν συνήλθες? Νοσοκόμες... Ότι στην εντατική πώς ήσουν.
Ναι, ότι ήμουνα συνέχεια, είχα ένα χαμόγελο, κάτι, κάτι το ανεξήγητο. Και κάποια στιγμή με κάνανε και αστεία οι νοσοκόμες ότι ήμουν ο Λάζαρος, γιατί όταν έγινε η επέμβαση, ο Τσαντήλας, ο Δημήτρης, ο καθηγητής που με έκανε χείριση, τους λέει, ένα παιδί, λέει, δυστυχώς δεν θα κατέβει από την εντατική, τον έχουμε πάρει πάνω, είναι πολύ άσχημη η κατάστασή του. Και όταν είχα κατέβει και εδώ στο δωμάτιο, όλες λέγανε, έρχεται ο Λάζαρος. Είναι γεγονός, γιατί ήμουνα 72 κιλά όταν μπήκα στο νοσοκομείο και στους 3 μήνες που κάθισα στο νοσοκομείο, όταν βγήκα, ήμουνα 45 κιλά. Από 72 είχα μείνει 45 κιλά. Φυσικά μετά είχα και άλλες επεμβάσεις, αρκετές επεμβάσεις. Είχα πάθει μόλυνση πάλι και ξανά έγινε επέμβαση με όλα τα επακόλουθα που... Γιατί δεν με ράψανε κανονικά, απλώς με σειραπτικό, σιδεράκια και με στείλανε εντατική. Για να προλάβουν. Ναι, και αυτό να προλάβω, αλλά δεν ήταν τόσο προχωρημένη η κατάσταση που είχαν σταματήσει τα πάντα. Και τα νεφρά μου δεν λειτουργούσε. Την 8η ημέρα δούλεψε ένας νεφρός. Ο αδερφός μου όταν πήγε στην εντατική λιποθύμησε αμέσως. Γιατί λέει, δεν είναι αδερφός μου αυτός. Είχα κατακράτηση υγρό, τα υγρά που μου βάζανε τις αντιβιώσεις, είχα κατακράτηση υγρό και είχα γίνει πρίστηκα. Την 8η ημέρα άρχισε ο ένας νεφρός και δούλευε και τότε ήταν τα ενθαρρυντικά. Εμείς οι μελοθάνατοι καλούμεθα να βαδίσουμε την ανάντιο οδό που οδηγεί στην Βασιλεία του Θεού. Και η αγάπη του Θεού εκδηλώνεται όχι μόνο στα θαύματα που επιτελούν οι Άγιοι με τις δικές τους πρεσβείες, ουσία ο Θεός κάνει τα θαύματα, η Παναγία Τριάς, αλλά και μέσα από τις θλίψεις, μέσα από τις δοκιμασίες, μέσα από την Αγία Πτωχία, μέσα από τις περιπέτειες του βίου, όταν αγόγγιστα σηκώνουμε τον Σταυρόν του Χριστού και αδιαμαρτύρητα και εκείνη την στιγμή δεν βαρυγκομούμε, δεν δυσανασχετούμε, αλλά επιζητούμε το έλεος του Κυρίου, τότε ο Θεός εκδηλώνει την αγάπη Του και τι κάνει. Από τη μια σφογγίζει τον ιδρώτα από την ταλαιπωρία μας και από την αγωνία μας και από την άλλη με το σφουγγάρι της ανεξικακίας Του σβήνει τα νομίματα, τα αμαρτήματα ενός εκάστου εξημών. Δεν είναι αγάπη αυτή του Θεού και μόνον αυτό και αναδεικνύει εκείνους που αγωνίζονται να γίνουν πρωταθλητές της αρετής μέσα από τις αντίξωες περιστάσεις. Τους αναδεικνύει μάρτυρες. Έλεγε ο Γέρον Παΐσιος ότι ο Θεός εδώ μας συγχωρεί τις αμαρτίες με τις περιπέτειες των ασθενειών και των δοκιμασιών και έχει γεμίσει ο Παράδεισος από ψυχές. Πράγματι, αγαπητοί μου, ο Θεός εφευρίσκει τρόπους και μεθόδους είτε δια των θαυμάτων, είτε δια των δοκιμασιών που η πανσοφία του εφευρίσκει για να απολυτρώνει τον άνθρωπο και να τον εξαγνίζει και να τον συγχωρεί
Και όταν σηκώνει τον σταυρό χωρίς να βλασφημεί και χωρίς να γογγίζει, τότε ο Θεός, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, τον αναδεικνύει μάρτυρα στην άλλη τη ζωή. Λίχνια τρυφωτός.